Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ βροχή και τις επόμενες μέρες δυστυχώς αναμένεται να έχουμε τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Βλέπω τώρα και στο γήπεδο της Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Αθήνα το τι νερό, παιδιά, λίμνη πραγματικά, γι' αυτό διακόπηκε και εκεί το μάτς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παντωνίου, Βασίλης Καβαδίας στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ασπρόμενες πτήσεις η εκπομπή μας, συντροφιά παρέτσα. Θα πάμε μέχρι και τις 12 τουλάχιστον, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο Κυριακή εδώ σε 107,3 στον FM. Υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Είναι ο τελικός του Champions League, να πούμε, στο μπάσκετ. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Έτσι λέγεται. Μονακό 77, ΑΕΚ 89. 5 και 26 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι για την κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου. Δηλαδή, οι φίλοι της ΑΕΚ χθες προεργύρισαν το χάρτινο, το ψεύτικο, το πέτσινο, το κλεμμένο, και σήμερα θα πανηγυρίσουν έτσι όπως πάει και φαίνεται, αν τελειώσει δηλαδή το μάτς έτσι, ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ. Ένα Final Four το οποίο έγινε στην Αθήνα. Ένα τρίποντο τώρα για την Μονακό. Κατεβάζει διαφορά στους 9 πόντους 5 λεπτά πριν από τη λήξη του τελικού. Στην Ισπανία, το μεγάλο ντέρμπι, έτσι, η μητέρα των μαχών παγκοσμίως. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν είναι, Στέλιο? Ναι. Παγκοσμίως μπορεί να χαρακτηριστεί έως η μητέρα των μαχών. Μπαρτσελώνα, Ρώμα. Μην κοιτάζετε. Ρεάλ Μαδρίτης 1-1. Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 30 λεπτό 1-1. Στο 10 άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελώνα ο Σοάρες, αυτός που δαγκάνει, αυτός ο τρελός που πέρασε και από την Τούμπα. Στο ΠΑΟΚ Άγιαξ, το 3-3 και το αριθμό. Και γυναίκα. Ναι ρε, στερεά, δεν γίνονται αυτά. Και στο 15 ποιος άλλος ισοφάρισε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την Βασίλισσα, για την Ρεάλ Μαδρίτης. 1-1, ματσάρα γίνεται εκεί στην Ισπανία. Θα σας κρατάμε ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι και να λήξει δηλαδή, νομίζω ότι θα είμαστε εμείς εδώ στον αέρα, φυσικά, και θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται στο El Clásico. Καλά το είπα? Ναι. Καλά. Διάφορα El Clásico, καθώς όλα έχουν κρυθεί στην Ισπανία. Καλά το είπα. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει το πρωτάθλημα και ουσιαστικά είναι από τα πιο αδιάφορα El Clásico, βαθμολογικά πάντα, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει και αμέσως μετά θα σας ενημερώσουμε για το τι έγινε σήμερα στο δεύτερο τελικό για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, στο Παλατάκι. Τι έγιναν στα επόμενα μάτς, είχαμε τέλος αγωνιστικής περίοδου για το πρωτάθλημα της Super League εδώ στον ελληνικό χώρο. Ας πούμε όλα τα αποτελέσματα, τελικές βαθμολογίες, ποιος βγήκε η Ευρώπη, ποιος υποβιβάζεται, το χάρτινο, το ψεύτικο, το θηλυκό ξέρουμε που το χαρίσαν, που το κάναν δώρο ή μάλλον ποιοι το κλέψαν. Οπότε θα σας κρατήσουμε ενήμερους και γι' αυτό. 4.50, 80-89 Μονακό ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία προηγείται 9 πόντους στο τελικό του ευρωπαϊκού κυπέλου. Μπάσκετ πάντα έτσι. Τώρα έβαλε 2 πόντους. 80-91 στο ντέρμπι, στο 32 Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 όπως είπαμε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Το μεζεδοπολείο Ζήκος της Τούμπας, μια πανδεσία πραγματική γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, έτσι, σε χοιρινό, σε μοσχάρι, σε ζουβλάκι, σε ζουκάκι, τα πάντα όλα, φυσικά σπεσιαλιτέ, η μπριζόλα σχάρα, η καπνιστή, δεν έχετε ξαναφάει δύο πράγματα παιδιά, σας το εγγυώμαι, αλλά και νόστιμο φρέσκο θαλασσινών, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, από μύδι, καλαμάρι, χταπόδι, το μύδι να βγάζει την τρίχα, να προσέχετε πάντα, έτσι, να είναι ξυρισμένο το μύδι, παιδιά, εντάξει, γιατί είναι επικίνδυνη η τρίχα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όλα αυτά σας περιμένω, τα απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενα πάντα από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Ουζάκι, τσιπουράκι, ρετσινούλα, παγωμένη μπυράκλα, ό,τι γουστάρει η ψυχή σας μπορείτε να βρείτε στην Ανατολική Στράκης 63 στην Κάτω Τούμπα, με προσιτές λαϊκές τιμές, με φροντίδα για τον πελάτη, με ποιότητα στα μεζεκλίκια και στα εδέσματα, με ζεστό και ευχάριστο χώρο, αλλά και ταχεία εξυπηρέτηση. Για το Ζήκο της Τούμπας, για το μεζεδοπολείο, τηλεφωνείτε τώρα στο 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά παράλληλα γράψτε λίγο το τηλέφωνο και ξανακούστε το 2311-242-153 να κάνετε και την παραγγελία σας για το σπίτι. Όλοι οι special μεζέδες και τα εκλεκτά εδέσματα
σε ακριατικά και θαλασσινά μπορείτε να τα απολαύσετε και στο σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 2311-242-153. Σε 20-30 λεπτά πηγαίνετε από Ανατολική Στράκη 63 και παραλαμβάνετε την παραγγελία σας. Αυτά και με το αδερφό Αρίστο, με το special μεζεδοπολείο του στην Ανατολική Στράκη 63. Πόσο έχει μείνει? 3:50, Μονακό 82, ΑΕΚ του Σάκοτα 93, 11 πόντους. Δύσκολο να το χάσει. Δύσκολο. Έτσι όπως το βλέπω το θεματάκι. Μάλλον θα πανηγυρίσουν και ευρωπαϊκό οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα. Μάλλον. Αλλά μπάσκετ είναι, 4 λεπτά είναι πάρα πολύ χρόνος. Ας μην βιαζόμαστε, ας μην κινδυνολογούμε, γιατί έχουν και έχουν δει τα ματάκια μας. Η εθνική μας ομάδα έχει ανατρέψει διαφορά 12 πόντων μέσα σε 1,5 λεπτό στο μπάσκετ. Ναι. Η παλιά με Διαμαντίδη, Σπανούλη. Η Μονακό, η οποία στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έχανε ένα λεπτό πριν τη λήξη με 10 πόντους και κατάφερε και γύρισε το μάτσε, το μείωσε μόνο σε 3 πόντους. 84-93 αυτή τη στιγμή μιλάμε, 3:50 πριν το τέλος. Να ενημερώσουμε όλους τους φίλους ότι στο δεύτερο τελικό του βόλεϊ για το πρωτάθλημα Ελλάδος ο ΠΑΟΚ έχασε με κατεβασμένα πραγματικά τα χέρια. Ένας αγνώριστος ΠΑΟΚ έχασε με 0-3 σετ από τον καλύτερό του Ολυμπιακό. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Πιο πλήρες ρόστερ, πιο καλή ομάδα. Νομίζω ότι δίκαια έχασε ο ΠΑΟΚ με 0-3 και εμείς δεν είμαστε από αυτούς που προσπαθούμε να ρίχνουμε τα βέλη και τις ευθύνες αλλού. Σας έχουμε πει ότι ξέρουμε να χάνουμε, ξέρουμε και να κερδίζουμε. Αλλά ξέρουμε να διεκδικούμε και το δίκαιό μας. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστο σήμερα, ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος και έχασε δικαιότατα. Αυτό που απομένει τώρα για όποιες ελπίδες έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, βέβαια βόλε είναι, δεν τελειώνει ποτέ. Έως ότου φτάσει η πρώτη ομάδα στις τρεις νίκες, η Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, θα δώσει τα αρέστα του μέσα στο Ρέντι. Την Τετάρτη νομίζω παίζει ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέντι, το έχει ξανακάνει, έχει ανατρέψει βέβαια τα προηγούμενα τελευταία 3 χρόνια, είναι ο μόνος του της Ελλάδος. Δύσκολα πάρα πολύ τα πράγματα, ας μην γελιόμαστε, ας κοιταζόμαστε στα μάτια όταν μιλάμε. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά όχι ακατόρθωτα. Έτσι, μιας και νομίζω ότι ο τίτλος του φαβορεί πλέον για τον Ολυμπιακό, ότι φέρνει και κάποιο σχετικό άγχος. Έπειτα ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μπορεί να τον κερδίσει αυτόν τον Ολυμπιακό, ακόμα και με καλύτερη ομάδα που έχει η ομάδα του Πειραιά για φέτος. Τραγικά λάθη γίνανε φέτος, νομίζω, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Φάνηκε ότι έχει κάποιες αδυναμίες ο ΠΑΟΚ στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Να δούμε τέλος πάντων το τι μέλη γενέστε. Αρχές γενομένες από το μάτς της Τετάρτη απόγευμα στο γήπεδο του Ρέντι. Για να δούμε το τι έχει δώσει. Τίποτα. Μονακό 84, ΑΕΚ 94, 3:08 πριν τη λήξη του τελικού. Στο 36, Μπαρτσελώνα 1, Ρεάλ Μαδρίτης 1. Από το 10 προηγήθηκε με το Σουάρες η μεγάλη Μπαρτσελώνα. Ισοφάρισε η άλλη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 15. Στέλιο Παντονίου, πάμε λίγο να δώσουμε τα αποτελέσματα. Από τη Super League, τελική βαθμολογία θέλω, να πούμε ποιοι βγήκαν Ευρώπη, ποιοι υποβιβάζονται, έτσι. Το χάρτινο ξέρουμε ποιος το πήρε, το θηλυκό. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. ΠΑΟΚ Πλατανιάς 3-0, Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ 0-1, Λάρισα Λαμία 1-1, Γιάννενα Ολυμπιακός 3-0, Ατρόμητος Κέρκυρα 4-0, Παναθηνικός Ξάνθη αναβλήθηκε το παιχνίδι για αύριο στις 7 την ίδια ώρα. Πόλο μπορούσαν να παίξουν εκεί. Ναι, πόλο, πισίνα, τα πάντα όλα. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-2 και Πανιόνιος Λεβαδιακός 2-0 με τον προπονητή του Πανιονίου, τον κύριο Γρηγορίου, να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την τελική βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ είναι με 64 βαθμούς δεύτερος, καθώς... Στο χορτάρι είναι το αντίθετο, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Στο χορτάρι, χωρίς τις δικαστικές αποφάσεις, χωρίς τη βοήθεια των δικαστών, των Κομίνιδων, των Αρετόπουλων, των Ποντίκηδων, των Στυλιάριδων και τα λοιπά, στο χορτάρι η ομάδα που έχει 70 πόντους και ένα μάτς λιγότερο, να το πούμε αυτό, είναι ο ΠΑΟΚ, και η ομάδα που έχει 67 πόντους είναι η ΑΕΚ. Αν βάλουμε και τους τρεις που αφαιρέσανε, 73 κατουρώντας, περπατώντας, και ένα μάτς λιγότερο για την ομάδα του Λουτσέσκου. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε αρσενικά,
Αν νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε αυτά τα καρύδια που λέμε από κάτω μας εμείς οι άντρες, τέλος πάντων, πρέπει να τα βλέπουμε λίγο αντικειμενικά τα πράγματα. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή, ότι στο χορτάρι πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι ο ΠΑΟΚ. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Super League είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εντάξει, και όχι η ντροπή της προσφυγιάς. Πάμε να συνεχίσουμε. Στην τρίτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 57, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να θα κάνει τα πούμε αυτά εκπληκτικό μετά. Κλείσιμο. Θα τα πούμε αυτά μετά. Ναι. Μιλάμε για τον Μπινελίκη Τσαρκούδας εκεί πέση. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τα Μπινελίκια. Άστραψε και βρόντιξε ο Φαταούλ. Τέταρτος ο Ατρόμητος με 56, πέμπτος ο Αστέρας Τρίπολης με 45, έκτη είναι η Ξάνθη με 42, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο, καθώς το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο στις 7. Έβδομος ο Πανιώνιος με 40, στην 8η θέση είναι ο Πανετολικός, στην 9η και στη 10η θέση είναι τα Γιάννενα και ο Λεβαδιακός με 34, στην 10η θέση είναι η Λάρισα, στην 12η είναι η Λαμία. 13ος είναι ο Παναθηναϊκός με 29 και ένα αγώνα λιγότερο. 14ος είναι ο Πόλος Μύρνης με 29. 15η είναι η Κέρκυρα με 22. Και 16η ο Πλατανιάς με 10 βαθμούς. Υποβιβάζονται. Υποβιβάζονται Κέρκυρα και Πλατανιάς. Μπράβο. Πρωταθλήτρια είπαμε η Χάρτινη ΑΕΚ. Έτσι, Champions League προκριματικά ο ΠΑΟΚ. Και οι τρεις ομάδες που ακολουθούν την πεντάδα, πέστες. Ναι, η ΑΕΚ Champions League, ο ΠΑΟΚ Champions League και ο Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν πάρει το εισιτήριο για το προκριματικά του Europa League. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος νομίζω έχει πάρα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Νομίζω είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, τις πρώτες 10 αγωνιστικές. Και όμως έκανε ένα comeback και με πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Παντελίδη, ο οποίος απέδειξε άλλη μια φορά τις προπονητικές του ικανότητες. Νομίζω ότι σταμάτησε και το τρένο του Λουτσέσκου με εκείνο το απίστευτο παιχνίδι που κρίθηκε στο 97, αν δεν απατώμε. Μονακό 85, ΑΕΚ 94, τώρα Μονακό 87, ΑΕΚ 94, 2 και 30 πριν τη λήξη του τελικού. Πώς είναι η διαφορά? 7 πόντι. Ναι. 7 πόντι, πάνε να κλέψουν οι παίκτες Μονακό, δεν τα καταφέρνουν. 1-1 το ντέρμπι. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε να δώσουμε και μερικά αποτελέσματα στο στοίχημα για τα κουμαρόσκυλα. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτές οι ομάδες, ρε φίλε? Γουίργικ, ο Στάνδη, 0-1. Μπραν, Τρόμψο, 3-0. Παλαιστίνο, Κονσέψιον, 1-0. Τίγκρε, Λανούς, 0-0. Μπαρτσελόνα, είπαμε, Ρεάλ Μαδρίτης, 1-1. Κάλιαρη, Ρώμα 0-1 στο 39. Παραναένσε Παλμέιρας 0-0. Το ίδιο και η Κρουζέιρο με την Ποταφόγκο. Το ίδιο και η Φλαμέγκο με την Ιντερνασιονάλ 0-0. Βιτόρια Μπαΐα Φλουμινένσε 1-0. Μαρσέι Νις 1-1. Πόρτο Φιερένσε 0-0. Λίγκμπι Σίλκερμπορκ μόλις τώρα 1-0. Σαρμιέντο Κόρδοβα 0-0. Σέρο Τζούνιορς 1-0. Boston River, Montevideo, Racing Club 1-0. Liverpool, Montevideo, Wanderers 2-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 από εκεί και κάτω. Λοιπόν, 1-51. 87-94. Αστόχησε τρίποντο μόλις τώρα η Μονακό. Στην επίθεση η ΑΕΚ. Στο 42, Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης 1-1. Με τα γκολ του Σουάρες στο 10 και του Ρονάλντο στο 15. Από εκεί και μετά, όσο βλέπουμε το μάτς, το δεξιό μας ξέρει καμιά φάση, δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν υπάρχουν οι κλασικές ευκαιρίες. Γενικά δεν υπάρχει ένα μάτς αναμενόμενο, με αναμενόμενο ενδιαφέρον, αυτό που έχουν οι δύο ομάδες. Τρίποντο για τη Μονακό, 1-20 πριν τη λήξη, 90-96. 90-96. 1-13 στην επίθεση η ΑΕΚ. Προσπαθούν να κλέψουν τη Μονακό. Κρατάνε την μπάλα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΚ. Φάουλ θα γίνει εκεί. Φάουλ κάνει. Κακό φάουλ. Αυτό το κάνεις, κύριε Evans, ή το κάνεις στην αρχή. Δεν περιμένεις τα 24 δευτερόλεπτα να φύγουν, βέβαια. Δεν το κάνεις λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και ναι, κάθε φάουλ είναι στη γραμμή των βολών. Ναι. Θα περιμένουμε να τελειώσει ο τελικός, ο ευρωπαϊκός τελικός, για να σε ενημερώσουμε και μετά θα κάνουμε το break. Μόλις τώρα, Λίγκμπι, Σίλκερμποκ,
Silkeborg 2-0 στη Δανία. Στον κωδικό 2353. Τι έγινε τώρα εκεί, στο ντέρμπι? Ναι, έχει μια σύγχυση εκεί πέρα. 90-97. Πρώτη βολή εύστοχη για την ΑΕΚ. Τι, μόνο με θαύμα γυρίζει αυτό τώρα για τη Μονακό, έτσι? Δεν γυρίζει. Δύσκολο. Ένα λεπτό θέλει, ένα και πέντε. Για να δούμε τι θα δούμε. Άστοχο στη δεύτερη βολή. Τώρα πρέπει να βάλει καλάθι. Τρέχουν οι τη Μονακό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Σουάρες με Σουσέρι. Ναι, ο Ράμος με Σουάρες και ο άλλος. Ναι, έγινε μια ψιλοσύραξη. Κίτρινη και οι δύο παίκτες. Ναι, για ένα offside το οποίο δεν είναι. Δεν ξέρω, offside του σφίριξε αυτό, δεν ήταν. Εδώ τι έκανε. Ο, για να δούμε. Το φάουλ νομίζω πρέπει να είναι. Φάουλ χέρι έκανε αυτό. Όχι. Τι έδωσε, offside έδωσε. Δεν ξέρω τι. Κάτι έγινε και με τον Μαρσέλο πρέπει να έγινε. Κίτρινη κάρτα για τον Σουάρες. Στο 44. Η Μονακό είναι στις βολές στον τελικό του Champions League. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο παίκτης των Γάλλων. 91-97. 54 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Για να δούμε και την δεύτερη βολή. Εύστοχο στην δεύτερη. Τώρα νομίζω time out έχουμε. Για να δούμε το τι θα γίνει. Α, εδώ μαρκάρει ο Μέση τον Ράμος. Είναι για κάρτα. Έτσι, την γλιτώνει όμως. Την γλιτώνει όμως ο Μέση. Ή την έδωσε. Δεν την έδωσε. Δεν πρέπει να την έδωσε, όχι. Μέση είσαι. Καλά, την κάρτα που δεν δίνει χθες στο Λιβάγια, ρε φίλε, την κόκκινη. Δηλαδή, σκανδαλώδες μπροστά είναι. Πώς τον είπαν, δεν το θυμάμαι κιόλα. Νεόπουλοι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι ο ορισμός της κόκκινης. Ούτε δηλαδή, ένα μέτρο δεν είναι μακριά. Είναι ο ορισμός της κόκκινης. Τον τραβάει μια μπροξιά, τον κρεμίζει, τον ρίχνει κάτω. Τον Χουάντερσον, να πούμε και τίποτα. Τίποτα. Το El Clásico έχει περάσει στις καθυστερήσεις. Ο διαιτητής έχει δώσει 2 λεπτά καθυστερήσεις. Όπου να είναι, θα πάμε στο ημίχρονο στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Και περιμένουμε να ξεκινήσει ξανά και το τελικό του Champions League, καθώς υπάρχει time out για τα τελευταία 5 λεπτά. Ναι, δίκαιο το θέμα του Μαρινάκη, θα το πούμε μετά το break. Μείνετε μετά το διαλυματάκι που θα κάνουμε σε κανένα δίλεπτο να ακούσετε, ρε παιδιά, τι μπινελίκι έχει ρίξει ο Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά τον Μπουλκουμέ, μετά την εξευτελιστική ήττα από τους Παγουράδες, από τον Πας Γιάννενα με 3-0. 3-0 στο χαλαρό. Και η πλάκα ποια είναι? Λένε στο συνδρομητικό, ο Ολυμπιακός λέει καλύτερος ήταν. δηλαδή ρε φίλε, εσύ που το λες που είσαι επαγγελματίας και πληρώνεις για αυτό το πράγμα, αν ήταν χειρότερος έπρεπε να φάει 8 ο Ολυμπιακός. Μάλλον. Αν είναι δυνατόν, ρε, τι είναι αυτή, ρε. Να πούμε ότι ο Πρίγιοβιτς, εφόσον δεν έβαλε ο Ανσαριφάτ γκολ σήμερα, βγήκε πρώτος σκόρερ στην Super League. Με 19 τέρματα. Ναι. Και ισοφάρισε ένα Λιτζί και Σαράφι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι έχουν από 19 τέρματα. Ένας Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχει ακόμα μέλλον, η χρονιά δεν έχει τελειώσει γι' αυτό. Έχει τον τελικό του κυπέλου, έχει και το Μουντιάλ μπροστά του. Mm-hmm. Όπου αναμένουμε και εκεί να δούμε το τι θα γίνει. Mm-hmm. Εδώ τώρα τι, εδώ δες. Εδώ είναι αφισβητούμενη η φάση, είναι δύσκολη φάση. Κλέβει. Έδωσε, για ποιους έδωσε την μπάλα τώρα? Έκανε ένα κλέψιμο ο καθοσφαιριστής Μονακό, για τη Μονακό η μπάλα. Για τη Μονακό η μπάλα. Χτύπησε η μπάλα στο παίκτη της ΑΕΚ στο πόδι του και βγήκε έξω. Και ήταν το βίντεο νομίζω, ε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο βίντεο δεν έχει. Από το χρόνο λένε ότι θα βάλουμε και στη Super League. Ναι. Το Μουντιάλ θα έχει VAR πάντως. 92 παιδιά, 97. Η Μονακό στην επίθεση 51 δευτερόλεπτα. Πριν τη λήξη. Φάουλ σε καλή όση. Φάουλ ή out. Ή πλάι από πλάγια η μπάλα. Κόκκινη κάρτα για τον. Για τον Σέργιο Ρομπέρτο. Με 10 παίκτες στην Μπαρτσελόνα. Μπράβο, τι έγινε. Δεν το πρόσεξα, βλέπω κάτω το τελικό. Τι έδωσε τώρα στον μπάσκετ, για να δούμε. Απ' έξω έδωσε την μπάλα. Απ' έξω πρέπει να δώσει, δεν πρέπει να δώσει φάουλ. Για να δούμε. Αν έδωσε φάουλ, είναι βολές. Ναι. Εδώ φάουλ δεν βλέπω εγώ. Απ' έξω είναι η μπάλα. Έξω την έβγαλε, απ' έξω τη σάρκα. Ναι. Να δώσει εδώ το φάουλ. Τον κοπανάει τον Μαρσέλο, Ναι, τον κοπάνισε. Για να δούμε εδώ. Εδώ θα είναι καλύτερα. Το σμπρώχνει ο Μαρσέλο όμως. Το σμπρώχνει. Δεν φαίνεται από εδώ. Είναι. Το σμπρώχνει ο Μαρσέλο πρώτα.
Και μετά με το χέρι πρέπει να τον κουπανάει. Ναι. Ωπ, μπουνιά λέει ο Ρονάλντο. Ναι. Σε καλό σημείο πάντως είναι για τον Ρονάλντο. Όχι, σαν το Φραντζέσκο ρε φίλε, καλύτερα από πέναλτι το βλέπει. Ναι, από τα πλάγια έδωσε την μπάλα. Για να δούμε. Η μπάλα είναι 50, λίγο 50 δευτερόλεπτα, φάουλ σε επικίνδυνο σημείο με τον Ρονάλντο εκτελεστή. Στο 48 και ακόμα δεν έχει γίνει ημίχρονο. Ανεκμετάλλευτο πέρασε. Κακό φάουλ τον Ρονάλντο. Πάρα πολύ κακό. Τρίποντο για τη Μονακό, άστοχο. Στο rebound, για να δούμε, τζάμπολ. Τζάμπολ. Απειλούνται με επεισόδια στο τελικό του μπάσκετ. Μανούρα έχει. Επεισόδια και στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση και στο ντέρμπι της Ισπανίας. Νομίζω και έδωσε ημίχρονο. Και στο τελικό, ναι, 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 ναι. Με 10 πλέον, να πούμε έτσι, η Μπαρτσελόνα. Και με κίτρινη παίζει ο Σοάρες, ο σκόρερ. Ναι, η Μπαρτσελόνα. Ημίχρονο στο κλασικό, 1-1 με 10 πλέον. Όσοι το παίξατε ημίχρονο, να πούμε, έχει, πάντα πληρωθείτε. Πάμε και στον τελικό του Champions League. 32 δευτερόλεπτα. 92-97. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Για να δούμε. Τώρα ουσιαστικά θα περιμένουμε να τους κάνουν φάουλα. Τι έγινε εδώ. Οπ. Πώς. Καλάθι για τη Μονακό. 94-97. Ντέρμπι φωτιά. 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει να κλέψει. Όχι, ξανακλέβουνε. Ή τη Μονακό. Να δούμε τώρα. Για ποιον δίνει. Για τη Μονακό νομίζω. Για τη Μονακό. Για τη Μονακό είναι νομίζω η μπάλα. Αυτοκτονεί η ΑΕΚ άμα θα πετύχει καλά τη Μονακό. 94-97, 25 δευτερόλεπτα. Και έχει. Περισσεύουν 5 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Δηλαδή λογικά θα πρέπει να κάνει φάουλ η ΑΕΚ. Time out. Time out. Να δούμε. Χτυπιέται ο Σάκοτα. Ο Σάκοτα έχει λιποθυμήσει. Πόσο χρόνο είναι αυτό. Μεγάλο δεν είναι. Πρέπει να είναι 92-93. Εδώ δε. Εδώ πώ κάνει την μπάλα, ρε φίλε. Καθαρά χάνει την μπάλα. Το άλλο δεν κατάλαβα πώς μπήκε το καλάθι. Το προηγούμενο. Για να δούμε εδώ. Για να δούμε, για να δούμε. Όχι, εδώ είναι που χάνει την μπάλα. Δεν μας ξαναδείχνει το καλάθι. Ναι, ναι. Για να δούμε. Για να δούμε, για να δούμε. Θρίλερ. 20 δευτερόλεπτα. Κατάφερε η Άκα να το κάνει θρίλερ. 29. 20 δευτερόλεπτα έχει επίθεση Μονακό. 25 δευτερόλεπτα. 25,1. Για να δούμε. 94-97. Με τρίποντο ισοφαρίζει Μονακό. Για να δούμε τι θα. Τρίποντο και τρώει τάπα σε τρίποντο από τον James. Κακή επιλογή. Ναι, ναι. Κακή επιλογή. Κάτι ξαναβάρα τώρα. Με τι ψυχή να ξαναβαρέσει μέσα στο μούλαρο. Μα αυτό έχει πέρα 17 δευτερόλεπτα. 94-97. Θέλει τρίποντο η Μονακό να ισοφαρίσει. Οχ, λάθος. Μπρος πίσω. Μπρος πίσω. Μπάλα... Τι γίνεται εδώ. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Αυτοκτονία η Μονακό. Μιλάμε αυτοκτονία από την ΑΕΚ, αυτοκτονία για τη Μονακό. Βολές για την ΑΕΚ. 11 δευτερόλεπτα από τον James. Απαράδεκτη πάσα που έκανε ο παίκτη τη Μονακό. Ναι, στην επαναφορά. Ναι, ναι. Τραγική η πάσα. Τραγική η πάσα. Φοβήθηκε το κλέψιμο, θα μου πει, ναι. Αλλά. Ναι, χτυπιούνται. Όχι, δεν στον άλλο. Από την πλευρά της ΑΕΚ πολλές όμορφες τελικές παρουσίες εκεί πέρα. Παθιάστηκε πάντως. Ναι, παθιάστηκε, μπινελίκασε και λίγο. Εύστοχος ο Blackman. Νομίζω ο James, δεν γυρίζει. 94-98, ναι, 4 πόντους διαφοράς, 11 και 6. Πριν το τέλος. Ακόμα μία βολή. Νομίζω ότι άμα μπει και αυτή. Γιατί άμα δεν μπει, 4 πόντους είναι. Ναι, ναι. Δύσκολα γυρίζει. Πολύ σκοπέλα στο γήπεδο, μπράβο. Ναι. Εύστοχος και στη δεύτερη. 94-99, 11 και 6 πριν το τέλος του τελικού. 5 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Μετά το 66 το είχε πάρει. Είχε πάρει ένα ευρωπαϊκό. Νομίζω ναι. Ναι. Μετά το 66, το 1966 νομίζω ήταν. Τώρα για την. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Το 2018 φαίνεται ότι είναι η χρονιά για την ΑΕΚ. Η βασκετική ΑΕΚ. Για το ποδόσφαιρο, ναι, μην το επαναλάβουμε, εντάξει. Η βασκετική ΑΕΚ. Ξέρουμε τι έγινε. Πήρε και το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ απέναντι από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ήταν εκείνο το τριήμερο, τετραήμερο που όπου έβρισκε τον Ολυμπιακό τον χτυπούσε αλήπητα. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε. Τελειώνει το time out. Εντάξει, τώρα δεν έχει πολλές ελπίδες η Μονακό, να είμαστε ρεαλιστές έτσι.
πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μονακό, η οποία λογικά θα, το 68, θα είναι η δεύτερη ομάδα. Το 68 πήρε το ευρωπαϊκό της η ΑΕΚ. 68? Ναι. Εγώ 66, τι θυμόμαι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν έπεσε πολύ μακριά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λες να έχουμε κανένα θρύλερ πάλι? Δεν νομίζω. Πρέπει να γίνουν μαγικά πράγματα μέσα στην δευτερόλεπτα. Είναι πολύ δύσκολο. 10, 9, 8, τρίποντο. Πού βαράει. Αλλά απελπισία ήταν. Αυτός εδώ έχασε το μάτσο όλο. Φάουλ έδωσε. Αυτός το νούμερο 2, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Κούπερ. Έχει φάει την τάπα από τον Τζέιμς. Έχει κάνει το λάθος. Και τώρα βαράει και κάνει airball σε τρίποντο. Απελπιστικό. Όχι airball, δηλαδή. Η μπάλα δεν έφτασε 3 μέτρα. Έκανε πριν το καλάθι, άρχισε να κατεβαίνει. Φυσικά μην βάλει βολές αυτούς. Φαίνεται ρε εσύ. Να, δε, αφού σου λέω αγόρι μου, δε, την έχασε. Την έχασε. Το βλέπω εγώ τον Κλιάφα. Νομίζω είχε και ο Πόκ έναν Κούπερ. Παλιά, ναι. Στο μπάσκετ. Αλλά... Να θυμάμαι καλά. Φαίνεται αγόρι μου, τρεις βολές τις έχασε. Δύο έχασε. Ο Φέδων έχασε. Άντε πάλι πανηγύρια στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή κούπα είναι αυτή, την πανηγυρίσει, εντάξει. Εντάξει, η μπασκετική ΑΕΚ είναι για εύσημα φέτος. Τι έδωσε? Νομίζω ότι... Όχι ρε, 5 δευτερόλεπτα, κάτι έδωσε, δεν ξέρω τι έδωσε. Στην ΑΕΚ έδωσε την μπάλα. Κάποιος θα μπήκε πιο μπροστά για rebound, δεν ξέρω. Έχασες και εμένα τη βολή ο Μπλάκμαν, αυτός που αυτοκτόνησε δηλαδή... Τη Μονακό. Ο Κούπερ. Τη δολοφόνησε, ναι. Τη δολοφόνησε πραγματικά. Οχ, πρισσούς ανάψανε μέσα στο ΑΚΑ. Και είναι και κλειστό. Μέσα στο ΑΚΑ, λέω. Μέσα στο ΣΕΦ. Στο ΑΚΑ είναι. Στο ΑΚΑ είναι. Στο ΑΚΑ είναι. Για να time out για την ΑΕΚ. Εντάξει. Πόρε φίλε. Σκέφτεσαι τώρα να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να βλέπεις θες να πούμε τους άλλους πορεία με αυτά. Να παρηγορήσουν το πέτσινο, το χάρτινο και φέτος ευρωπαϊκό. Και απ' την άλλη να πούμε ο Μαρινάκης να κράζει τους πάντες και τα πάντα, έτσι. Μιλάμε για πολύ πινελίκη. Για πάρα πολύ πινελίκη. Δεν το καίω το θέμα, όχι. Θα τελειώσει το Νταλαβέρι και θα κάνουμε το break. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω SMS, FM και να το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Καλά κάνεις και το λες. Με χρέωση 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Τώρα γραμμές δεν δίνουμε. Βασικά θα πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται να δώσουμε γραμμές. Ναι. Για να δούμε. 5 και 8 για το φινάλε του τελικού. 5 και 8, 5 πόντους η Άκη, η μπάλα δικιά της. Δηλαδή να θες να χάσει, δεν χάνει, δε φίλε. Ισχύει αυτό. Όπα. Τι φάουλ τώρα κάνεις, Φέδων και εσύ εκεί πέρα. '94-99 μπροστά η ΑΕΚ. Η επαναφορά είναι για την ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα. Εντάξει. Ναι. Φάουλ εκεί. 3,5 δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Εντάξει, όλα έχουν τελειώσει. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα όλα αυτά. Οι παίκτες της ΑΕΚ κάνουν νοήματα στην κερκίδα. Η κερκίδα ανταποκρίνεται. Εντάξει. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Εντάξει, τελείωσε. Ουσιαστικά πέτυχε ο παίκτης της ΑΕΚ και την βόλη. Και η ΑΕΚ κατακτά ακόμα ένα ευρωπαϊκό κύπελο μετά το 1968. Πέτυχε και είχε 2-2 στις βολές. Τελείωσε, δεν θα παίξουνε. Έληξε. 94% είναι το τελικό αποτέλεσμα. Okay. Okay. Ευρωπαϊκός τίτλος για την μπασκετική ΑΕΚ του Σάκοτα. Πάμε εμείς στο διαλυματάκι Βασίλη Καβαδία. Και επανερχόμαστε με hot θέμα, με το χοντρό μπινελίκι Μαρινάκι σε ποδοσφαιριστές με ανίποτους πραγματικά χαρακτηρισμούς, εξευτεριστικούς χαρακτηρισμούς σε προπονητές και ποδοσφαιριστές. Μείνετε εδώ κοντά μας, μην σηκωθεί κανείς από το κρεβάτι, την καρέκα, την πολυθρόνα, από όπου είναι αραχτός και ακούει ασπρόμαυρες πτήσεις εδώ στο 107,4 των FM, να ακούστε τι είπε ο πλουσιοπάραγα δομημένος κύριος με το μουσι προς τους προπονητές και τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι υπέστη σήμερα ταπεινωτική ήττα με 3-0 από τα Ιωάννενα. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είπαμε η ΑΕΚ πήρε την Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι, του σήκωσε μέσα στην Αθήνα, νέα πανηγύρια για τους φίλους της ΑΕΚ. Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα, κέρδισε τη Μονακό.
και κατέκτησε το δεύτερο, νομίζω, ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Ξεκίνησε και η Ντερμπάρα, έτσι, η μητέρα των μαχών, το κλασικό στην Ισπανία. Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε με μια φάση για την Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μαρτσέλο, ο οποίος έξω την περιοχή επιχείρησε ένα πολύ καλό σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Μπάρτσα. Παλαιστίνο Κονσέψιον 1-2 μόλις τώρα τα νεότερα τέρματα. Η Ρώμα συνεχίζει στο 51 να προηγείται τη Σκάλιαρη με 0-1. 1-0 στο ημίχρονο η Βιτόρια Μπαΐα με την Φλουμινένσε. Στη Βραζιλία έχουμε ημίχρονα γενικά. Πάμε να τα πούμε λίγο. Παραναένσε Παλμέιρας 0-1. Κρουζέιρο Μπουταφόγκο 0-0. Φλαμέγκο Ιντερνασιονάλ 0-0. Βιτόρια Μπαΐα Φλουμινένσε 1-0. Και στην Γαλλία Μαρσέιγ Νις 1-1 ημίχρονο και εκεί. Στην Πορτογαλία πιο κάτω στο 30 λεπτό Πόρτο Φεϊρένσε 0-0. Νομίζω ότι είναι πρωταθλήτρια η Πόρτο, έτσι. Ναι. Και ότι έπαιξε καθοριστικό η Πόρτο, η οποία έχει προπονητή το Σέρτσιο Κονσεϊσάο. Αυτή την παιχτούρα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, φόρεσε τη φανέλα και λατρεύτηκε. Μπορούμε να και πούμε. Τεχνικός, και ένα φεγγάρι έκανε και τεχνικός διευθυντής, νομίζω. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα για να δούμε. 0-0. Που έχουμε γκολ. Λίβερπουλ, Μοντεβιδέο, Wanderers 2-0. Boston River Racing Club Montevideo 1-0. Cerro Rambla Juniors 1-0. Ligby Silke Borg 2-1. Envigado Medellin 1-0. Jorge Wilstermann Blooming Sigma Caparo 2-0. Και Stjarnan Reykjavik 1-1 στην Ισλανδία. Τι πάθαμε. Μέχρι η Ισλανδία έχει το στοίχημα. Μπράβο. Λοιπόν. Τι εννοεί ο 505, τρίτο λέει φιλαράκι, τρίτο για την ΑΕΚ, ευρωπαϊκό. Θα δούμε. Μπορεί να υπάρχει ένα ακόμα και να μην το ξέρουμε. Θα το δούμε. Φίλε 505, εγώ ξέρω ένα το 1968. Να μας πεις το δεύτερο, το τρίτο το ξέρουμε αν είναι τρία. Γιατί το δεύτερο δεν το γνωρίζω. Έτσι, μπορεί να μην ξέρω εγώ, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, νέα επίδεση, να σας πούμε λίγο το θέμα αυτό που το αναφέραμε, αλλά δεν το επεκτείναμε, δεν σας ενημερώσαμε τι έγινε με τον Μαρινάκη. Μετά το 3-0 λοιπόν, μετά από την ταπεινωτική ήττα, την ντροπιαστική ήττα του Ολυμπιακού από τον Μπας Γιάννενα με 3-0, οδήγησε σε νέα έκρηξη τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον πλουσιοπάροχο αυτό κύριο δομημένο με το Μούσι, ο οποίος έστειλε μήνυμα σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team. Να πάτε να πνιγείτε. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας στο Ρέντι. Δηλαδή ούτε κολόχαρτα δεν είστε, τους είπε με λίγα λόγια. Έξαλλος ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Μετά τη νέα βαριά ήττα του Ολυμπιακού που συνοδεύτηκε ξανά με τραγική εμφάνιση, κατά τα άλλα, κατά την άποψη του speaker στο Nova Sport, στο συνδρομητικό, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τα Γιάννενα. Εδώ όλα τα site λένε ότι ήταν τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Αυτός πήγε να βγάλει καλύτερο τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άμα ήταν χειρότερος από τα Γιάννενα ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή σου, πόσα δάτρωγε, ρε μεγάλη. 8 δάτρωγε από τα Γιάννενα. Όταν λέμε δηλαδή ότι είναι πραγματικά εκνευριστική, και αν εκεί στο συνδρομητικό δεν φροντίσουν να υπάρχει αντικειμενική περιγραφή, είσαι αδικαιώματα και είσαι υποχρεώσεις για άλλες ομάδες. Να ξέρετε ότι θα χάσετε πάρα πολλά. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς φίλους που μου λένε: Τάσο, λέει, μας παίρνουν τηλέφωνο για προσφορές, λέει, από το συνδρομητικό και τους λέμε να πάτε να κάνετε προσφορές στους οπαδούς του Μαρινάκη και του Μελισανίδη, λέει, που το χαρίσατε. Ναι. Αυτό το πράγμα. Μου λένε. Και όχι ένα και δύο. Και οι προσφορές είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Γιατί με πήραν και εμένα. Και πήραν φυσικά την ίδια απάντηση με τους συνοπαδούς. Γιατί και εγώ είμαι σκασμένος και εγώ είμαι αγανακτισμένος με την περιγραφή που κάνουν οι speaker, οι reporter του συνδρομητικού. Όλα υπέρ των Αθηνών, όλα υπέρ του Ολυμπιακού, όλα κατά του ΠΑΟΚ, δηλαδή ακόμα και το σχολιασμό που θα κάνουν όταν υπάρχει νεκρός χρόνος μέσα στο παιχνίδι, είναι ποιο σκόραρε κατά του ΠΑΟΚ το 1968, ποιο σκόραρε κατά του ΠΑΟΚ το 1992,
και τα λοιπά. Ναι, κάτι τέτοια λένε. Ποτέ δεν γίνεται τέτοια. Ναι, δηλαδή να σε σπάσουν τα νεύρα, δηλαδή, ίσα-ίσα έτσι. Κατ' εντολή πάντα. Εντάξει. Μην τρελαθούμε. Αν δεν το σιάξετε λίγο εκεί πέρα, μην περιμένετε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πολλά πράγματα από το συνδρομητικό, κύριες και κύριοι εκεί πέρα, υπεύθυνοι στο κανάλι του συνδρομητικού. Μην περιμένετε πάρα πολλά πραγματάκια, γιατί ο κόσμος είναι σκασμένος. Είναι γανακτισμένος και φταίτε εσείς οι ίδιοι. Η διοίκησή σας ή αυτοί που δέχονται τέλος πάντων πιέσεις, να το πω, δέχονται εντολές, να το πω, και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Εντάξει. Σεβαστείτε ότι υπάρχουν μαγαζάτες και στη Βόρεια Ελλάδα που σας πληρώνουν και συντηρείτε το συνδρομητικό κανάλι σας. Και τρώνε οι οικογένειές σας. Σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο, αν μη τι άλλο, και μην παίζετε με την νοημοσύνη του. Να κάνετε αντικειμενικές περιγραφές. Λοιπόν. Έξαλλο ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ξεφύγαμε το θέμα. Μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού που συνοδεύτηκε ξανά με τραγική εμφάνιση, επιτέθηκε εκ νέου σε παίκτες και τεχνικό team, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις. Ο διοικητικός ηγέτης των Ερυθρολεύκων. Διοικητικός ηγέτης, καλά, αυτός δεν έχει απαγορευτεί για να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Mm. Μετέφερε μέσω των συνεργατών του στα αποδυτήρια της ομάδας το εξής μήνυμα. Κανονικά έπρεπε αντί να γυρίσετε να μείνετε όλοι εκεί. Διότι δεν μπορεί να είστε παίκτες του Ολυμπιακού εσείς. Αντί λοιπόν να σας πούμε καλές διακοπές, θα σας πούμε να πάτε να πνιγείτε. Αυτά τα λέει ο Μαρινάκης προς τους παίκτες και τους προπονητές. Ισχύει για όλους σας, παίκτες και προπονητές. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας το ready. Και δεν φταίει κανείς άλλος, φταίω εγώ που σας πήρα και σας χρυσοπληρώνω. Τους είπε κολόχαρτα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έτσι, χαρτιά υγείας, κολόχαρτα λέγεστε. Τους είπε τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους προπονητές. Ξέσπασμα λοιπόν, ένα μοιραίο ξέσπασμα του Ευάγγελου Μαρινάκη κατά την ευταία επίσκεψη του Ρέντι. Το ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά δεν θα θυμίζει τίποτα, λέει, στο φετινό, αφού οι περισσότεροι από όσους τελείωσαν τη σεζόν θα κονίσουν μαντήλι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Αυτές ήταν και οι τελευταίες πληροφορίες για τα όσα έγινε και υπόθηκαν από την πλευρά του πλουσιοπάρχαδου δομημένου κυρίου με το μουσι του Ευάγγελου Μαρινάκη. Έσκασε ο άνθρωπος. Έσκασε πραγματικά, γιατί είδε την πραγματική εικόνα της ομάδας του χωρίς τη βοήθεια της διαιτησίας. Νομίζω ότι έβλεπε και μέσα στη σεζόν, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχθεί δημόσια. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε την τελευταία αγωνιστική και να δούμε ότι ο φετινός Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Όλη τη σεζόν λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός αυτός δεν είναι καλός. 5-0-5, τρίτο μας είπες. Τρίτο φιλαράκι, όταν λες τρίτο φιλαράκι εννοείς ότι... Γιατί το έστειλες το μήνυμα όταν είπα δύο ευρωπαϊκά έχει η ΑΕΚ. Έχει ένα κύπελο σαπόρτα το 2000, αλλά αυτό εγώ γκουγκλαρά το κύπελο. Τι κύπελο σαπόρτα. Έτσι λέγεται. Τι είναι αυτό. Και έχει, λέει, πήγα στην επίσημη στο σελίδα της ΑΕΚ και λέει κύπελο κυπελούχων Ευρώπης 1968 και ένα κύπελο σαπόρτα το 2000. Τι είναι αυτό το σαπόρτα. Εντάξει, για να το λέει, άμα είναι ευρωπαϊκό, εντάξει, έχει δίκιο 5-0-5. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Άρης λέει έχει δύο πρωταθλήματα. Στο ποδόσφαιρο λέει ότι έχει τρία. Τρία. Προπολεμικά με. Τρία έχουμε όλοι. Ορίστε, κύριε Καβαδία. Την ώρα. Ναι, πάμε λίγο. Να πούμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά, έτσι. Για όσους φίλους θέλετε, 23-10-287 και 3-8. 2-1 η Μπαρτσελόνα, τη Ριάλ Μαδρίτης. Πότε πήγε κόλ, δεν το είδαμε. Διαβάζαμε το ρεπορτάζ για τον Ευάγγελο Μαρινάκη, για τα μπινελίκια που έπεσαν σε προπονητές και παίκτες. Κλείσε λίγο το κάτω, γιατί μπερδεύομαι. Δεν θέλω να βλέπω. Το κάτω, το τελευταίο κλείστο. Στέλνω να πούμε. Τελειώσαμε. Ενημερώσαμε τον κόσμο. Ωραία. Ας δούμε το ράλι. Ωραία πράγματα. Τι έλεγα. Για να για δούμε. Την Μπαρτσελόνα έλεγες. Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 3-1. Νομίζω χτύπησε ο Νάβας. Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ. Πρέπει να το βρήκε. Με τον Παουλίνιο. Ναι. Ναι. Νομίζω χτύπησε. Πονάει. Έχουμε φίλο. Μισό λεπτό. Ναι. Ψάχνω λίγο το θέμα με κάποιον ψαριανό. Το έχεις. Με κάποιον ψαριανό. Νομίζω. Ποιος είναι αυτός ο ψαριανός. Τι ψαριανός είναι αυτός. Μάλλον έγινε γνωστός τώρα που μίλησε για τον ο κάθε Βιτάμ, ο κάθε ανύπαρκτος, ο κάθε λίγος, ο κάθε που δεν τον ξέρει ότι η μάνα του, προσπαθεί να μιλήσει και να λιδωρήσει τον ΠΑΟΚ
όποια ιδιότητα και αν έχει, για να ακουστεί, να γίνει γνωστός, να πάρει κανένα ψήφο. Ας ενεργοποιηθεί επιτέλους λίγο η νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟΚ, ας κινητοποιηθεί ολόκληρος ο οργανισμός ΠΑΟΚ για να σταματήσουν αυτά τα αποβράσματα, αυτά κατακάθια, αυτοί οι λίγοι, οι Βιτάμ, οι Βουτυράτη, να σταματήσουν να βάζουν στο βρωμό στομά τους τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ που αντιπροσωπεύει 2 εκατομμύρια κόσμου. Να είναι πολύ πιο προσεκτικοί όταν θέλουν να πετάξουν τη λαλακία τους ή όταν θέλουν να γράψουν τη χαζομάρα τους. Να σκέφτονται και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Να σκέφτονται και τι γράφουν κάποια στιγμή. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. Που λογικά υπάρχει. Κάποιος λέει ψαριανός. Έτσι. Θα σας διαβάσω σε λίγο τι έγραψε αυτός ο Βιτάμ. Αυτός ότι ο κύριος δεν τον ξέρω. Ποιος ξέρει αυτόν τον ψαριανό. Είδα τα μούτρα του. Σαν τσαλακωμένη χρησιμοποιημένη σακούλα σούπερ μάρκετ είναι του Κλαοδάτου. Δεκαετίας 70-80. Με τέτοια μούτρα έχει. Ψαριανός λέει από το ποτάμι. Άντε να μην επεκταθώ παραπάνω. Έλα φίλε καλησπέρα. Γεια και χαρά και σωτήρα. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Καταρχάς ο καθένας βουλευτής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν έχει καμία επίπτωση. Είναι όλοι καλυμμένοι μεταξύ τους. Ναι. Αν του κάνεις μήνυση... Έχει βουλευτική ασυλία, ισχύει αυτό. Θα περάσει από τη Βουλή και αν οι βουλευτές θέλουν, τότε μόνο. Ενώ θα έπρεπε για κάθε μία περίπτωση που είναι πραγματική, έτσι, όχι να τη βγάζει κανείς μέσα από το μυαλό του, να έχει γίνει ένα συμβάν, ένα γεγονός. Δεν έχουν δικαίωμα να μην δεν σταματήσουν την ασυλία. Ουσιαστικά έπρεπε για κάθε ένα τέτοιο γεγονός που δεν το κάνουν. Είναι δεκάδες αυτές οι περιπτώσεις που δεν έχουν... Ναι. Κοίταξε λίγο. Η βουλευτική ασυλία και η κάθε ασυλία πάβει να υπάρχει όταν υπάρχει κανένας ψυχικά διαταραγμένος, να πούμε, που θα του γυρίσει κανένα μάτι, θα γράψει tilt και θα κάνει κάτι που δεν πρέπει. Πάβει αυτό να υπάρχει, να ξέρεις. Και να ξέρεις ότι τη μεγαλύτερη ασυλία την έχει ο τρελός. Ναι. Αυτός που είναι ψυχικά διαταραγμένος μπορεί να κάνει οτιδήποτε στη ζωή του και επειδή έχει το τρελόχαρτο να απαλλαγεί. Δηλαδή, το χειρότερο που μπορεί να πάθει είναι να είναι τρόφιμος του ψυχιατρίου. Ναι. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Και επειδή η καιρή είναι άσχημη και το timing το συγκεκριμένο για να γίνονται τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις εν ώψη τελικού, οι οποίες φέρουν βία τέτοιες δηλώσεις, μπορεί να έχουν και μερικές επιπτώσεις από κάποιους που δεν υπολογίζουν, παιδί μου, τη ζωή τους. Σου λέει, ρε φίλε, εσύ παίζεις τώρα πάλι με την νοημοσύνη, παίζεις με την τρέλα μου, με την καψούρα μου, με την καζομάρα μου, μου το κλέψες εν ψυχρό και βγαίνεις και κάνεις τώρα αυτή τη δήλωση εδώ πέρα, βουλευτής από το ποτάμι. Κωνσταντίνη, είναι επίτηδες, πιστεύω. Γιατί θέλουν να προκαλέσουν με χίλιους τρόπους για να μην έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε επίσης όρις στο πρωτάθλημα το επόμενο. Έτσι είναι, φιλάρετε μου, και ο Κωνσταντίνος είναι στα φλογητά. Χαιρετίσμα. Ναι, ναι, επειδή μου είπες Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, είσαι δικαιό. Δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω και εμείς έχουμε τη μούρλα μας εδώ πέρα, πραγματικά. Βλέπουμε τις δηλώσεις. Πάνε να έχουμε μείον 8, ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή για ποιο λόγο να πρέπει εμείς να πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Εκεί είναι που ζορίζομαι. Δεν είναι το τι κάνουν αυτοί. Γιατί λες, φιλάρετε, εσύ. Εγώ λέω γιατί θέλουν. Τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θέλουν να διώξουν. Θέλουν να ξενερώσουν, να απαξιώσουν και να αγανακτήσουν, να σκάσουν τον Ιβάν Σαββίδη για να φύγει. Αυτό θέλουν να καταφέρουν. Και αυτό. Ακριβώς, ναι. Ναι. Καταλάβες. Εκεί πάλι είναι άλλο θέμα. Γιατί λέει εμείς να παίρνουμε το μέρος του Σαββίδη επειδή χτυπάνε το Σαββίδη. Μα το Σαββίδη το χτυπάνε και εμείς παίρνουμε το μέρος του γιατί αυτός είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη για να μπορέσει να κάνει έναν ΠΑΟΚ που θα είναι η άλλη δεύτερη. Μια ζωή δεύτερη θα είναι. Αλλά μέχρι τότε όμως χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται με θαύμα. Αυτοί έχουν την εξουσία, ο άλλος έχει το χρήμα. Ναι. Λοιπόν η εξουσία μέχρι να καταφέρει να τη λυγίσεις, το χρήμα το μόνο που κάνει είναι να κερδίζει χρόνο. Να μπορεί να αντέχει στον χρόνο δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Και στον χρόνο είναι σίγουρο ότι η εξουσία δεν θα αντέξει.
Αλλά μέχρι τότε όμως κάποιοι αποφασίζουν εκεί κάτω και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και πείτε μου ρε παιδιά, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Έχετε ακούσει κανένα να διαμαρτύρεται για τα 20 εκατομμύρια που θα πάρει η ΑΕΚ για το γήπεδο της? Καλά, εδώ δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για τα 300 που χαρίστηκαν και δεν τα πήρε ποτέ αυτοί που έπρεπε να τα πάρουν. Ναι, και τα πήρε ο ελληνικός λαός. Αν αυτό το δίνανε στο Σαββίδι αυτά τα 20 εκατομμύρια, ξέρεις τι πανζουλισμός θα γινότανε? Ω, καλά. Εδώ πέρα... Είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή της κρίσης να δίνει κανείς 20 ολόκληρα εκατομμύρια, εδώ άλλος δεν έχει να φάει? Και όντως είναι πάρα πολλοί αθλητές που δεν τους δίνουν ούτε ένα ευρώ για να πάνε να κάνουν τα αγωνίσματά τους, αθλητές στίβου. Και όντως θα είχαν δίκιο κάποιοι να διαμαρτύρονται, αλλά εγώ δεν βλέπω να διαμαρτύρεται κανένας τώρα. Όλοι το θεωρούν αυτονόητο. Ποιος γιατί θα διαμαρτυρηθεί? Θα διαμαρτυρηθούν τα συνεταιράκια. Αυτά είναι κρατημένα χρήματα εδώ και 10 χρόνια. Τα συνεταιράκια. Εδώ και 10 χρόνια τόσα πολλά που εμείς μας έχουν κόψει δεν ήταν κρατημένα. Μόνο αυτά ήταν τα κρατημένα, για να ξέρω δηλαδή. Και επίσης θέλω σίγουρα να δώσουμε βραβείο fair play στον Ολυμπιακό. Πραγματικά το αξίζει. Δεν ξέρω ποιος θα το δώσει. Γιατί μπόρεσε και μόνος του κατάφερε να αποβάλει αυτόν που έφτυνε συναδέλφους του και που έκανε αυτές τις κινήσεις τις ντροπιαστικές, τις προσβλητικές απέναντι σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό που τον απέβαλε από την οικογένειά του. Εκείνοι που πήγανε στο αεροδρόμιο και τον είχανε σαν να είσαι ο εκλεκτός, ο μεγάλος εκλεκτός, τελικά βλέπουμε ότι τώρα τον απέβαλα. Το είπα από την πρώτη στιγμή που ήρθε, που πανηγύριζαν στο αεροδρόμιο, επειδή εσύ ακούς εκπομπές, ότι θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχημένη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ η ομάδα του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο. Για τον, αυτόν τον ποδοσφαιρικό αλήτη. Τον ποδοσφαιρικό αλήταρα, ο οποίος δεν δίστασε να δείξει τα γεννητικά του όργανα σε παιδάκια, κοριτσάκια και αγοράκια που ήταν στο γήπεδο της Τούμπας, στο Πάκο Ολυμπιακός, που δεν έγινε ποτέ στα επίσημα. Ήταν μπροστά μου κοριτσάκια 8, 10, 12 χρονών κτλ. Αριστερά και δεξιά με τους μπαμπάδες και πολλοί ήταν με τις οικογένειες. Και δεν δίστασε αυτός ο ποδοσφαιρικός αλήτης, ο οποίος έμεινε ατιμόρυτος, να δείξει τα γεννητικά του όργανα επιδεικτικά. Αυτός ο αλήταρας, ο ποδοσφαιρικά αλήταρας. Επαναλαμβάνω, γιατί πρόκειται για ποδοσφαιρικό αλήτη. Όταν πήγανε στο αεροδρόμιο, ξέρεις πόσα λεπτά δημοσιότητας του δώσανε και στα δελτία ειδήσεων. Χαμός έγινε. Όταν όμως ουσιαστικά πρόσβαλε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, το κάνανε αυτό για να δείξουν τι ακριβώς γίνεται? Όχι. Αλλά σίγουρα όμως σήμερα είδα τον Κόλκα αντικειμενικό. Δηλαδή η περιγραφή του Κόλκα, του Σταύρου του Κόλκα, είναι απόλυτα αντικειμενική όταν περιγράφει αγώνα του ΠΑΟΚ. Όταν, αν θα άκουγες στην ΕΤΕΝΑ τον αγώνα με την ΑΕΚ. Και πραγματικά είναι μια ελληνική ομάδα. Αλλά ο τρόπος που το περιέγραφε ήταν μόνο που δεν χοροπηδούσε από την καρέκλα να τα ακούσουμε. Κατάλαβα. Εντάξει. Κατάλαβα. Γιατί λέμε για κάποιες περιγραφές. Λοιπόν, αυτοί εκεί κάτω είναι πολύ 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 πιο προχωρημένοι σε όλα αυτά και να μην μας κακοφαίνονται κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σωστά. Γεια και χαρά. Γεια σου ρε φιλάρα, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα βράδυ εδώ για την επικοινωνία. Πάρα πολύ εύστοχες οι επισημάσεις και τα σχόλια του φιλάρα του πάντα. Πάμε στον επόμενο φίλο και θα διαβάσουμε σε λίγο. Έλα, το διαβάσουμε λίγο πριν το. Μισό λεπτό, αδερφέ. Λοιπόν, Γρηγόρης Ψαριανός, αυτό το πουλί, βουλευτής από το κόμμα Θοδωράκη, πώς το λένε αυτό, ναι. Το ποτάμι. Ναι. Έκανε ανάρτηση και λέει, μιλώντας για πρωταθλήματα, μια που οι γάβροι του Βορρά γκρινιάζουν και με αυτό το 76 με τσαμπουκά και το 85 με εντολή Κίμωνα για να πάρει ξανά τη Μακεδονία και τις εκλογές του Πασόκ. Τα πρωταθλήματα του Μπάοκ κλεμμένα από την ΑΕΚ ήταν. Όπως και τη ΣΑΕΛ τη ΡΙ το 88 με τα ώρα Τσίγκοφ και εντολή Πασόκ όταν ο Βαλεράκης άλλαξε τον νόμο. Ψάξτε την ιστορία. Όπως και από τα 22 του Γαύρου τα 4 τουλάχιστον τα κλεμμένα από την ΑΕΚ. Ο Μπάοκ δεν διεκδίκησε κανένα. Συνήθως ο Μπάοκ ήταν τσάτος του κόκαλη. Ή τα ξεχνάμε αυτά. Λέει ο δεν τον ξέρω Γρηγόρης Ψαριανός,
ο οποίος οι πληροφορίες μου από έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος υπηρέτησε κάποιες μονάδες ασφάλειας των Αθηνών και τον γνωρίζει, μου λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι μεγάλος κουτραδόρος ο κύριος Ψαριανός. Πάει στο μοναστηράκι και παίρνει κάθε πρωί σακούλες κούτρα κουλούρια τζάμπα με την ιδιότητα που έχει. Όσο ήμουν Αθήνα, λέει, Τάσο, τον έβλεπα και μας τα έλεγε ο Φούναρης για τον Ψαριανό. Εμείς πληρώναμε κανονικά το ευρουλάκι και τα 50 λεπτά για τα κουλούρια και αυτός έπαιρνε ο κουτραδόρος κάθε πρωί σακούλες και κουλούρια κούτρα. Ο κύριος Ψαριανός, ο οποίος παίρνει 6 με 8 χιλιάρικα το μήνα από τους Έλληνες πολίτες για να προκαλεί τη βία εν ώψη τελικού. Αλλά ξεχνάει ο κύριος Ψαριανός την ομάδα του, πως κατέκτησε από τα δρήματα το 92, το 93, το 94, να το θυμίσω λίγο εγώ. Ξεχνάει επίσης ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα που της χάρισαν φέτος ένα ψεύτικο, ένα χάρτινο πρωτάθλημα. Κύριε Ψαριανέ, εντάξει, και ξεχνάτε ότι είστε νεοφώτιστοι ΑΕΚ 2014 για όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που σας χάρισε το ελληνικό κράτος και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Επίσης μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ψήφισε μνημόνια της Μέρκελ και του άλλου του Τζάμια, πώς το λένε, το ξεχνάω, το Γερμανό, στην καρέκλα που είναι, στο Καροτσάκι. Α, το Σόιμπλε. Του Σόιμπλε, εντάξει, και έστειλε στην αυτοκτονία 10.000 συμπολίτες μας και κανένα εκατομμύριο να ξενιτευτούν. Αυτός ο κύριος μιλάει, που παίρνει 8.000 το μήνα στην τσέπη, εκτός τα τυχερά. Καταλάβατε, ο Μίστερ δεν το ξέρω. Καλησπέρα, φίλε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Αν διαβάσετε και το αν θα επιτευχθεί η συμφωνία του Παναθηναϊκού με αυτόν τον Ταλανδό. Ναι, χλωμό. Αν λέω, και αυτό λέω. Ναι. Αν διαβάσετε, παιδιά, το ξαφνικά λέει βρέθηκε ένα δάνειο από την Αλφα Μπανκ 12 εκατομμυρίων να δώσει σε αυτόνα, θα μειώσουν τα χρέη του Παναθηναϊκού μέχρι 70%. Και θα χαρίσουν ένα προσωπικό δέρο του Αλαφούς λέει 20 εκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Αυτά που τα διάβασα και έχω μείνει με το σώμα ανοιχτό. Και όπως και αυτό το Ψαριανό, αυτός είναι ένας δημοσιογράφος της σειράς ήταν και αυτός, ο οποίος έγινε βουλευτής και αρμέγει την Αγελάδα, τον ελληνικό λαό για αυτός. Λοιπόν, όσο για τους αεξίδες και αυτούς που προκαλούν, εγώ επειδή θα πάω και εγώ στο τελικό, πήρα σήμερα το εισιτήριο μου. Λοιπόν, η δουλειά μας εμάς πλέον, παιδιά, είναι να μην δώσουμε στις πιέσεις τους και στις προκλήσεις τους, πιστεύω εγώ, για το καλό της ομάδας μας πρώτα απ' όλα και για το καλό του εαυτού μας, γιατί εμείς πάλι θα χαλαστούμε, να πάρουμε το κύπελο, να φωνάξουμε, να πανηγυρίσουμε εκεί μέσα και να φύγουμε σαν γύρι και να τους αφήσουμε στη μιζέρια τους, γιατί είναι μίζεροι άνθρωποι. Είναι μίζεροι άνθρωποι αυτοί. Οι Αθηναίοι και κάτω. Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά. Εμείς δεν χωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν τη χωρίζουν αυτοί. 2-2. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, 2-2 στο 72. Πρώτα κύρωσε ένα γκολ της Μπαρτσελόνα για offside το διαιτητή. Ασένσιο. Με Ασένσιο. Όχι, Ασένσιο, τώρα μπαίνει. Τώρα μπαίνει. Εντάξει, δεν το βλέπω. Έχει πει Ασένσιο, είστε πίσω. Ο Μπέλι το βάλε. Ναι, φίλε, εντάξει, όχι. Ξέρετε τι γίνεται, ναι, ωραίο γκολ, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε τις γραμμές, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε το site ανοιχτό, έχουμε την ομάδα ανοιχτή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε και τη συνέχεια του μάτς. Ναι. Γκολάρα, πραγματικά γκολάρα. Πραγματικά γκολάρα. Με το φάλτσο. Έπρεπε, το βλέπεις το μάτς από την αρχή. Κάποιος γράφει ότι γλίτωσε αποβολή ο Μπέιλι, αλήθεια λέει. Δεν το πρόσεξε. Ναι. Γιατί χτύπησε το Νουμίτη από πίσω με τις τάπες, πίσω στη γάμπα κοντά στο γόνατο. Μάλιστα. Εντάξει τώρα, και η διαιτησία εκεί πέρα είναι ίδια με τη δικιά μας. Και η Μπαρτσελόνα με 10 παίζει καλύτερα, φανταστείτε. Ναι. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, αυτό έχει πληθεί το πρωτάθλημα της Χελιός, δεν μας ενδιαφέρει, το πήρε η Μπάρτσα. Εμείς να κοιτάξουμε στο τελικό, παιδιά, να πάρουμε το Κύπρο, να μην δώσουμε στις προκλήσεις τους, γιατί θα είναι μεγάλες προκλήσεις. Έτσι πιστεύω, γιατί και οι άνθρωποι που αντί να κατεβλάζουν τα πνεύματα αυτοί οι βουλευτές, αυτοί κάνουν τα ίδια και χειρότερα με τους φιλάθλους. Εκεί καταλήξε η πολιτική. Όπως και ο Μητσοτάκης πήρε στη Θεσσαλονίκη και δημοσιογραφάρες, τι που τον πήρε στη συνέντευξη, ποιοι ήταν, ρε παιδιά. Το έχω το θέμα. Στη συνέντευξη. Ναι, ποιοι πήραν στη συνέντευξη, ποιοι δημοσιογράφοι πήραν στη συνέντευξη. Για τον Μητσοτάκη. Όχι, ναι. Βγήκε σε 3 ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, του δημοσιογράφου δεν τους ξέρω.
Μόνο του. Είναι παράδειγμα οι δημοσιογράφοι να μην ρωτάνε πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και να μας λέει ο Μητσοτάκης αλλαντάλλων. Να τους λέει ψέματα κατάμουτρα ότι αυτό για το πέτσινο πέραν, το πέτσινο κύπελλο του Πάκου. Ναι, κανονικά αν είχαν πνευμόνια, πνευμόνια δεν έπρεπε να το δώσουν βήμα καθόλου. Αυτό τον κύριο ο οποίος απαξιώνει τη Βόρεια Ελλάδα. Και ο Ζαγοράκης δεν τρέπεται λίγο. Το έχω το θέμα. Εδώ και τρεις μήνες κηρύτε ο Πάοκ βορρά του κάθε πολιτικού, του κάθε δημοσιογράφου, του κάθε φιλάθλου να μην βγαίνει να μιλάει και να παίρνει παλέμαχους του Πάοκ και να κάνει σαν με τον Μητσοτάκη. Και να μην μιλάει κανένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Πού είναι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης? Τα είπα χθες, φίλε. Ουσιαστικά ρίχνει γέφυρες. Τα είπα χθες, φίλε, στην εκπομπή. Απ' τις γέφυρες θα πέσουν εντός εισαγωγικών. Μίλησα και είπα για Μουγκοθόδωρο πραγματικά. Και Μουγκοσταύρος και Μουγκοένας και Μουγκοάλλος. Μαζί σου και το Σταύρο είπαμε. Οι οποίοι έχουν εκλεχτεί από το λαό του ΠΑΟΚ, έχουν πάρει δεκάδες χιλιάδες ψήφους από το λαό του ΠΑΟΚ, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ούτε βγήκαν να βγουν να πούνε μία λαλιά. Όταν τιμωρήθηκε, βγήκε η απόφαση. Ο Σταύρος βγήκε και έκανε μία δήλωση. Όταν είχε δηλωση έκανε. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κατά του ΠΑΟΚ αυτή τη δήλωση. Τώρα δεν θέλω να εκφραστώ. Αν ήμασταν για Ρετσίνα θα σου έλεγα τι δήλωση έκανε. Αλλά στον αέρα δεν μπορώ να σου το πω. Στον αέρα δεν μπορώ να σου το πω. Είναι απαράδεκτη να πούμε. Κατάλαβες. Πάρα παιδιά προσοχή στο τελικό. Όχι για να, εμείς να είμαστε καλά, να πάρουμε το κύπελλο και ψυχικά να είμαστε εμείς καλοί. Να μην, γιατί πάλι εμείς θα τιμωρηθούμε. Αυτό το πρόβλημά τους. Ότι, όπως είπε και ο Φιλάρετος, ότι το πρόβλημά τους είναι αυτό να τιμωρηθείς εσύ, όχι τίποτα άλλο. Ούτε τους ενδιαφέρει να πάρουν το πρωτάθλημα, το κύπελλο αυτή, τίποτα. Τους ενδιαφέρει να τις τιμωρήσουν, τίποτα άλλο. Φιλέ, ο Μίστερ Μπίν της Νέας Δημοκρατίας εισέπραξε δημοσκοπικά τα μηνύματα που έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα για τις στρατηγικές επιλογές που είχε απέναντι στον ΠΑΟ και στον Ιβά Σαββίδη, για το πώς φέρθηκε, για τις δηλώσεις που έκανε κτλ. Και τι έκανε. Κάλεσε σε συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ για να απολογηθεί σε αυτούς για όσα λέγονται για τις σχέσεις που έχει με τον Μαρινάκη και να τους μεταφέρει το μήνυμα ότι ντεμεκ τώρα που έρχονται οι εκλογές σέβεται τον ΠΑΟΚ και σέβεται τον Ιβά Σαββίδη. Ποιους βρήκε δεκανίκια. Για να γίνει λοιπόν αυτή η συνάντηση που την προκάλεσε ο Μίστερ Μπίν της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοστάτησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Και ποιος άλλος λες? Ποιος? Ο Θήτα Ζήτα, ο τέος πρόεδρος πρωτοδικείου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Θοδωρής Αγοράκης. Φαντάσου δηλαδή. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν και πρώην παίκτης και πρόεδρος του ΠΑΟΚ έκανε τις επαφές ανάμεσα σε παλιούς βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και τον Μίστερ Μπίν, προσπαθώντας να φέρει στο τραπέζι. Τώρα θα σου πω. Στη συζήτηση λοιπόν με τον κύριο Μητσοτάκη παρευρέθηκαν η Γιώργος Κούδας, απαράδεκτος, δεν έπρεπε να πας Γιώργο. Που είναι και σύμβολος του Σαββίδη. Δεν έπρεπε να πας Γιώργο Κούδα σε αυτόν εκεί πέρα. Παύλος Δερμιτζάκης, ο ματωμένος Παύλος, Κώστας Οφανός, καλά το ξέραμε. Χρήστος Τερζανίδης, δεν περίμενα από τον Χρήστο να πάει. Δημήτρης Αλμπικίδης, ο 14. Και άλλοι βετεράνοι. Μα ο σύλλογος των βετεράνων έγραψε ότι δεν τους κάλεσε επίσημα ο Μητσοτάκης αυτούς. Αυτή η συνάντηση λέει προκάλεσε και αντιδράσεις με το σύνδεσμο βετεράνων του ΠΑΟΚ να διαχωρίζει τη θέση του. Να διαχωρίζει, ναι, αυτό είπαμε χθες. Και να τονίζει ότι όσοι παρευρέθηκαν εκπροσώπησαν μόνο τον εαυτό τους. Ντροπή λοιπόν για όλους όσους κανόνισαν τη συνάντηση και πιο ντροπή για αυτούς που πήγαν. Εγώ αυτό έχω να πω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βαμμένος Ολυμπιακός. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λιδωρήσει ανοιχτά με δηλώσεις του και πέτσει ένα γκολ τον ΠΑΟΚ. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν επέτρεψε. Σε έναν άνθρωπο τον οποίο ταΐζουμε όλο το ΣΟΗ και τώρα πάνε να μας βγάλουν και τον αδελφό του να τον κάνουν δήμαρχο Αθηνών. Και να ταΐζουν και να ρουφάνε τη Χρυσή Αγελάδα της Ελλάδος αυτή. Κατάλαβες, φίλε. Σε αυτόν τον άνθρωπο εδώ δεν πρέπει να το δώσει ούτε βήμα, ούτε καν να πα σε καμιά του εκδήλωση. Γιατί όλοι παράτρεχαμε είτε από κάτω. Δες τον Κοντονή που ακύρωσε την επίσκεψή του. Ναι. Δες τον Μπουμπούκο που πήγε στα κουφάλια. Όλοι. Και έφυγε άλλον τον άλλον. Και ο Βασιλιάδης θα έρθει με τα γελάκια με το Μελισανίδη. Έτσι θέλει. Έτσι, να το σκέφτεστε πλέον να έρχεστε εδώ πέρα πάνω. Στη Μακεδονία μας.
στη Μακεδονία μας, ότι... γιατί τα βρωμοκάναλά σας, όταν έγινε το συναλλητήριο εδώ με 600.000 κόσμο για τη Μακεδονία, μόνο το εκκλησιαστικό κανάλι και η Βεργίνα TV το έδειξαν. Ναι. Το συλλαλητήριο. Και εμείς πληρώνουμε οι Έλληνες πολίτες την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Και αυτοί από την Νόβα και από το ΟΤΕ και αυτοί κατάλαβες. Όλοι κόψιμο. Κατάλαβες, φίλε. Ναι, ναι, μα έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι πάλι ο φταίχτης βγαίνει εσύ εδώ. Έχεις κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο και αναρωτιέσαι τέλει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έγινε ή δεν έγινε. Βγαίνει ο Ψαριανός. Αυτός ο Βιτάμ, ο οποίος σίγουρα όταν μπαίνει στη θάλασσα επιπλέει, τόσο είναι το βάρος του, και κάνει αυτές τις εμπιστικές δηλώσεις. Και δεν έξι ημέρες πριν από το τελικό, σε ένα τελικό που ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι οργισμένος για το κλεμμένο πρωτάθλημα 100% που του στερήσανε μετά από 33 χρόνια, και θα κάνει 550 χιλιόμετρα για να πάρει την αγαπημένη του ομάδα μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ χαρίζεται χθες κόκκινη κάρτα ολοκάθαρη του Λιβάγια μπροστά στο διαιτητή για να παίξει το τελικό. Εδώ, παιδιά, δεν φτάνει που κλέψαν, δεν φτάνει που τους έπαιξε η διαιτησία, τους έδινε πέναλτι έξω την περιοχή, δεν βγήκαν να παίξουν, τους δικαίωσαν στα δικαστήρια. Τους χαρίσαν το πρωτάθλημα, τους χαρίζουν ακόμα. Τους χαρίζουν ακόμα. Κόκκινη ολοκάθαρη κάρτα του Λιβάγια και δεν τη δίνει το πουλί, μπροστά είναι. Και αυτός θα παίξει το τελικό τώρα. Αυτός θα πάει να παίξει. Όλα αυτά, έτσι, βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή και κάνουν τέτοιες εμπιστικές δηλώσεις. Για ποιο λόγο λέτε εσείς? Για ποιο λόγο λέτε εσείς? Γιατί έχουν γίνει. Για να γίνουν επεισόδια. Για να γίνουν μπράβο επεισόδια. Αδερφέ, γιατί έχουν προηγηθεί οι δηλώσεις Βράνιες. Έχουν τα post του Βράνιες που, που έχει βάλει post που βρίζουν χορό τον ΠΑΟΚ. Έχουν προηγηθεί οι ηλιθιότατες, ανόητες, αβάσιμες, βλακώδες δηλώσεις του Ισπανού γελοτοπιού, αυτού του ανθρωποποιητικού. Καλά, αυτό είναι, παιδιά, εντάξει. Εντάξει, έχει προηγηθεί η δήλωση, έχει προηγηθεί η δήλωση του Γατούλη με Μάου Μάου και φροντίζουν δηλαδή να σε πάνε σκασμένο κάτω, κουρασμένο ψόφιο μετά από 550 χιλιόμετρα, ενώ οι άλλοι θα πάνε γραβατωμένοι, σιδερωμένοι, κολαριστοί από το σπίτι τους με το μετρό στο ΑΚΑ. Και καταλαβαίνεις σε άσχημο αποτέλεσμα τι μπορεί να συμβεί. Δεν τους φτάνει το μείον 2 του χρόνου που ξεκινάω. Ναι, δεν τους φτάνει που μου κλέψα το πρωτάθλημα. Δεν τους φτάνει που μου κλέψα το πρωτάθλημα. Θέλουν κι άλλο. Ο μόνος σκοπός τους είναι να διώξουν τον Σαββίδη. Κατάλαβες, αδερφέ? Και πολύ σωστά και εύστοχα είπες ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να προφυλάξει την ομάδα. Και να μην πέσει στη λάκα. Και τον εαυτό του. Να μην πέσει. Και άμα γίνουν επεισόδια θα πιαστούν φύλλα, θα κάνουν. Να μην πέσει τη λάκα, κατάλαβες. Να σκεφτούν και οι πολιτικοί όμως ένα πράγμα, ότι ο Σταβίδης δεν είναι μόνο στον ΠΑΟΚ. Είναι σε πολλές επιχειρήσεις της της Ελλάδος. Μόνο αυτό να σκεφτούν. Γιατί άμα θα φύγουν στο Σταβίδη, έτσι. Δεν θα μείνει, δεν θα φύγει ο Σταβίδης, θα πάρει την οικογένεια να φύγει. Θα μείνουν πόσες χιλιάδες κόσμος στον δρόμο. Θα έχει χασούρα και το ελληνικό κράτος, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης αυτό ακριβώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιρικός παράγοντας ο οποίος πληρώνει το δημόσιο. Κανένας άλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας από τις μεγάλες ομάδες δεν έχει πληρώσει το πρωτογενές, εγώ λέω, όχι τα υπόλοιπα, το πρωτογενές χρέος της ομάδας του. Να δούμε την ΑΕΚ, δούμε τους υπόλοιπους, κανένας, μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Και αυτό που λέτε με τα 20 εκατομμύρια της ΑΕΚ, αυτό το είχε βγάλει όταν ήταν ο Σγουρός Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή λέει, είχε πλεόνασμα, λέει, η περιφέρεια Αττικής, το είχε τάξει τότε στην ΑΕΚ και από τότε το έχουν κρατημένο 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι τα σχολεία δεν έχουν τώρα, δεν έχουν, ο κόσμος δεν έχει να φάει, και αυτοί είχαν κρατημένα 20 εκατομμύρια. Εσύ, και λέει, στα, στα δημόσια νηπιαγωγεία πηγαίνουν οι γονείς στα χαρτιά υγείας. Το ξέρεις. Α, και το άλλο που έγινε τώρα, αυτή η ιστορία με το... Και αυτοί χαρίσανε 250 και τους δίνουν και 20. Ναι, ότι το θέμα είναι ότι θα βγει κερδισμένη και η μπασκετική ΑΕΚ, γιατί δεν θα πάρει το γήπεδο που παίζει μπάσκετ, δεν θα το πάρει αυτή, ας πούμε. Να σε καλά, φίλε, να πάρουμε και τους επόμενους. Όλα τα έχουμε μια χαρά. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, ο κόσμος να πάει ήσυχος το Σάββατο, να πάμε να γυρίσουμε, να πάρουμε το κύπελο, να προστατεύσουμε την ομάδα για τον εαυτό μας και να μην
Και άψω αυτού τα αγκαρίζω σαν τα γαϊτούρια εκεί πέρα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Γεια. Καλό βράδυ. Ο 505 λέει το Κόρατς που πήρε ο ΠΑΟΚ, μετά το έλεγαν Σαπόρτα. Ναι, φίλε, τώρα το θυμήθηκα για να μαθαίνουν, λέει, νέοι πληροφοριακά. Το λέω 505. Ναι, έχεις, φίλε, δίκιο. 505. Άρα είναι τρία τα ευρωπαϊκά που έχει η ΑΕΚ. Για τα μπινελίκια που έριξε ο Μαρινάκης, που τους είπε ότι είστε χαρτιά υγείας, ούτε για χαρτιά υγείας του Ρέντι δεν κάνετε, να πάτε να πληγείτε όλοι σας αντί για διακοπές. Λέει ένας φίλος, έχω μια πορεία ρε Τάσο, ο φίλος ο Βαγγέλης, στην ομάδα μας, σας πω να μας πείτε στο Facebook. Αφού ο Μαρινάκης λέει είναι τόσο επιθετικός, γιατί ο Γάβρος το βάζει μπροστά να λύσει το πρόβλημά του. Τον απίθανο, φοβερό μήνυμα. Ωραίος. Αφού ο Μαρινάκης λέει είναι τόσο επιθετικός, γιατί ο Γάβρος το βάζει μπροστά να λύσει το επιθετικό του πρόβλημα. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο, ακούμε χορηγό ώρας, μισό δευτερόλεπτο και παίρνουμε τις δύο γραμμούλες. Η ώρα είναι 11:30. Πέρασε η ώρα και θέλεις κάτι ελαφρύ? Δοκίμασε μια δροσερή σαλάτα Ζωζέφ ή μια χορταστική σαλάτα γυράδικο στο Grill House το Γυράδικο στον Εύοσμο. Έλα παιδιά, ξεκινάμε! Πάμε σε 4 χρόνους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και καταπίνουμε. Μην γυμνάζεις μόνο την μασέλα σου, γύμνασε και το σώμα σου. Μπες τώρα στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει μία από τις δύο ετήσιες συνδρομές στο γυμναστήριο Friends and Family Gym στη Σταυρούπολη και μόνο για ladies στην Πολύχνη. Grill House στο Γυράδικο, Μακεδονίας 30 στον Εύοσμο. Μπες στη σελίδα μας το Γυράδικο στο Facebook και χτίσε κόρμι. Έλα ένα γύρο ακόμα. Το δικό μου απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Λέει και ο άλλος, γιατί ρε Βαγγέλα, λέει Φαταούλ, 0-3 μέσα στην Τούμπα, λέει, έφερε η ομάδα σου, λέει, τι άλλο θέλεις, κοροϊδευτικά, έτσι. Ο άλλος γράφει, πας Γιάννενα, διαβαλκανικό, 3-0. Τι άλλο να γράψει, ρε, μπράβο σας, είστε φοβεροί, είστε φοβεροί. Πάμε στους φίλους, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας, παιδιά, γεια σου Τάσο, ο Θωμάς είμαι από Κατερίνη. Γεια σου, Θωμά, αύριο εκεί θα είμαι. Άσε Κατερίνα, εγώ μου. Θα κάνω σκασιά, ναι, θέλω να πάω να δω κάτι έπιπλα εκεί, έχει ένα εργοστάσιο. Πού, πού, πού. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, είναι για παραλία κάτω. Άμα, θα πας στο δικό μου, τώρα δεν θέλω να πω επίσης, Χατζή, το κατάλαβα. Χατζηχιδήρου, κάπως έτσι. Χατζηχιδήρου, ναι, ναι. Είναι φίλος μου, αν θες, ναι, να βρεθούμε, ναι, ναι. Αν θες να βρεθούμε, να πραγματικά δεν σε κάνω πλάκα. Να βρεθούμε, γιατί όχι. Ήμασταν χθες μαζί στο γήπεδο, γιατί είχαμε αγώνες φιλίας στο γήπεδο του Πυρικού χθες. Σόπα, με τον Γιάννη, Γιάννη είμαστε φίλοι χρόνια. Δεν το ξέρω εγώ. Το ξέρω προσωπικά, ναι, πολύ καλά εγώ, γι' αυτό σε δω. Μ' άρεσε ένα σαλόνι και θέλω να πάω αύριο από εκεί να το δω και πάω και καναούζω κάτω στην παραλία. Έχω πολλά χρόνια να κατέβω, Κατερίνη. Κατά τη μία θα είμαι εκεί. Κατά τη μία θα σκάσω μύτη. Θα είσαι εκεί στο μαγαζί. Ναι. Να έρθω. Ας το τηλέφωνο σου στο Βασίλη. Θα τα αφήσω, μπράβο. Ναι, πριν κλείσει, ας το τηλέφωνο στο Βασίλη και θα σε πάρω. Θα σε πάρω εγώ. Πριν κλείσει, Βασίλη, ο φίλος πριν κλείσει, πάρει λίγο το τηλέφωνο του, ένα λεπτό, έτσι, και τον πάρω. Έλα, Καρτάση μου. Πω ένα νέο. Ναι. Έχω ένα φίλο, είναι στρατιωτικός εδώ στην Κατερίνη, από Λαμία καταγωγή του. Πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας να δούμε τον ΠΑΟΚ, είναι το παλικάρι ΠΑΟΚτζής, έτσι. Όχι επειδή ήρθε ο άνθρωπος εδώ να ξέρει να φοβάται. Είναι γέννημα θρέμα ΠΑΟΚτζής. Από πατέρα ΠΑΟΚτζή, sorry ΠΑΟΚτζήρικο. Και είναι και Λαμιώτης, μέρος. Και να είμαι, είπε, διαιτητής Γιουβάρας που διαιτητεύει τον αγώνα από όλα την ΟΝΑΕΚ, είναι γέννημα θρέμα ΑΕΚτζής. Τον είδες εχθές, άμα πρόσεξες. Που δεν δίνει την κόκκινη στο Λιβάγια, τους μαζεύει, αυτός είναι, τους μιλάει και κατευθείαν, όπως είναι ο Αρετόπουλος, ήταν γέννημα θρέμα Ολυμπιακός, και αυτός είναι γέννημα θρέμα ΑΕΚΤΖΙΣ. Μάλιστα. Τζουβάρας. Τζουβάρας, κύριε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και με το λέει ο φίλος μου και είναι από το χωριό του. Δεν με λέει ο άνθρωπος ιστορίες. Μη είπε. Μάλιστα. Άμα δεν με πιστεύεις, μου λέει ένα εβδομάδα να πάρουμε τηλέφωνο, λέει τον πατέρα του. Είναι, λέει, απέναντι του σπίτι μου. Δηλαδή φαντάσου τώρα. Ένα χωριό μικρό είναι στη Λαμία. Και είναι ΑΕΚΤΖΙΣ, ορίστε το νέο. Δηλαδή, από πού τώρα και τον βλέπουμε τώρα, αυτός τώρα είναι... Βέβαια, γιατί να δώσει κόκκινη, όπως είπες προηγουμένως. Τι θα πήρε, φίλε, γιατί να δώσει κόκκινη, δηλαδή το βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτός δεν πρέπει να ξανασφυρίξει, τελείωσε. Τελείωσε. Και θα σφυρίξει του χρόνου. Γιατί του να χρόνου σου πω κάτι, αυτός που δεν θα δώσει τώρα κόκκινη, έτσι δεν είναι, Στέλιο, δεν θα δώσει και πέναλτι του χρόνου. Προφανώς. Σωστά. Θα σφυρίξει. Σωστά. Και δύο offside του χρόνου. Αλλά ξέρεις, εγώ αυτό που λέω, το λέω από χθες. Βγάλτε χθες τα κάγκελα από την Τούμπα. Βγάλτε. Έτσι. Τα.
Βγάλτε τα, μπράβο ρε Τάσο. Βγάλτε τα κάγκελα. Από την Τούμπα. Πόσο παραπάνω θα σε τιμωρήσουν με αυτό που σε κάνα φέτος. Και αυτό που είπε το προηγούμενο παλικάρι, τώρα που θα κατεβούμε κάτω, έτσι, δεν θα μπορέσω, Τασούλη, είμαι φροσκυγισμένος με καρδιά και δεν θα μπορέσω να πάω. Πραγματικά, το ήθελα τόσο πολύ, αλλά δάφρη η μοίρα που λέμε η ζωή, να κάνω επέμβαση στην καρδιά. Τώρα έχεις κάνει εγχείρηση καρδιάς. Ναι, έχω, το Φεβρουάριο βγήκα, τέλη Φλεβάρι. Τι έκανες, μπαλονάκι ή μπαϊμπάς? Βαλβίδα. Περαστικά σου, αδερφέ. Περαστικά σου, ιδερένιος. Καινούριος έγινες. Εντάξει, τώρα ξεκίνα. Τώρα έγινε. Τώρα ξεκίνα, τώρα ξανά. Πίνε, κάπνιζε, μια χαρά είσαι. Με βάλαν χέρι, όχι, όχι. Μια χαρά είσαι τώρα, ρε. Τελείωσες. Μόνο να περπατάς λίγο να πούμε. Θα βρεθούμε αύριο από κοντά. Εντάξει, Θωμάς είπες. Θωμάς, θα κοίτα. Θα αφήσεις το τηλέφωνο μου. Θα με κάνεις μια κλίση, θα το καταχωρήσω. Έγινε, Θωμάκο, εντάξει. Φιλιά, καλή εκπομπή. Σας ακούω φανατικά. Μην το κλείσει, Βασίλη, πάρε το τηλέφωνο. Ωραία. Έγινε, Θωμακού, να είσαι καλά. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Επειδή. Ναι. Ναι, ορίστε, εσείς είστε. Ωραία. Επειδή η υγεία είναι πάνω απ' όλα, θα συνιστούσα στο Θωμάκο, αν αγαπάει τον εαυτό του, να μην κάνει καμία κατάχρηση. Ανά πάσα στιγμή θα δυσκολεύεται όταν θα βγαίνει από τα όρια του. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Θερμή παράκληση, είναι νεαρό παιδί, μην κάνεις τίποτα, Θωμά, γιατί η ηλικία σου είναι τέτοια τώρα που και η πίεσή σου και η χτύπη σου και ο ενθουσιασμός και οι συγκινήσεις σου, όλα αυτά, θέλει προσοχή. Έχεις παρορμήσεις πολλές και ανά πάση στιγμή κινδυνεύεις. Φρόντισε να μην συγκινείς ιδιαίτερα, να μην πέφτεις σε κρύα νερά απότομα, να μην πέφτουν ζεστά νερά επάνω στα απότομα, να μην σοκάρεις ποτέ τον οργανισμό σου και ψυχολογικά και σωματικά. Mm. Να μην εκτίθεσαι ποτέ σε καταστάσεις... Να κάνει τα πάντα με ρέγουλα, χωρίς κατάχρηση. Πάντα με μέτρο, να είσαι πάντα μέσα στο μέτρο. Μπροστά η λογική και πίσω η υγεία σου. Σωστά και μιλάτε. Πίσω εσύ που αγαπάς τον εαυτό σου. Σωστά, πολύ στο όνομά σας. Σπύρος. Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρο. Δεν σας έχω ξαναμιλήσει. Δεν πρέπει να έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Σπύρο. Όσον αφορά τη διαιτησία, ναι ρε παιδιά, αφού κάναμε κάθαρση. Βγάλαμε από τη μέση κάποιους που είχαν λίγη συνείδηση να σφυρίξουν και φέραμε αυτούς που θέλουμε, οι οποίοι φυσικά είναι και ασυνείδητοι. Αυτό θέλανε να κάνουν, αυτό καταφέρανε. Πού το είδατε το στραβό? Α, εξής δεν πρέπει να είναι αυτός που θα σπίριζε το τελευταίο παιχνίδι. Αν ήταν κανένας έντιμος και το έβγαζε χ, θα πέσταν μέσα στο γήπεδο όλοι μαζί και σήμερα τιμωρούταν ο Κλάψας που τον λυπήθηκα ειλικρινά, σήμερα που είδα στην τηλεόραση, την ώρα που το δώσαν στο κήπεδο στα χέρια, τον αρχικαμπόη, σήκω στο κήπεδο και λέει, λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ την ομάδα, τους διοικούντες, και όσους βοήθησαν, εννοούσε και τους δικαστικούς, και όσοι βοήθησαν και πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Και τώρα όλα καλά. Και είχε μία φάτσα, λες και τον βγάλαμε την κατάψυξη, τον προθερμάναμε αναπτήρα για να μπορεί να μιλήσει. Τέτοιο χάλι. Και λες αυτός ο πρόεδρος, αυτός ο τυχοδιώκτης, είναι πρόεδρος της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα ή τον οδηγούν σε λίγο στα κάγκελα. Τέτοιο ύφος είχε. Όχι της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα, της ομάδας που της χαρίσαν το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Της ομάδας που έκλεψε το πρωτάθλημα. Και το χαρίσαν εκατομμύρια, το χαρίσαν κατηγορία, το χαρίσαν τα πάντα. Και κατηγορία τον χαρίσαν και κατηγορία που έπρεπε ακόμα γάμα εθνική να είναι. Και όλα του τα δώσανε και ασόψαντε ας είναι καλά. Εδώ που φτάσανε μέχρι και τον Άριο Πάγο να βάλει χέρι στον άλλον που ίσως κάπου να ξελάφρωνε, έστω τους 2 βαθμούς να γλιτώναμε, έστω τους 3 αγώνες με κλεισμένες τις πόρτες. Τίποτα δεν αφήσανε, επειδή η Σόνη και καλά έπρεπε να δείξουν πόση κάθαση κάνανε. Συγχαρητήρια στο Γραμμένο, ειλικρινά πολύ λυπάμαι, είναι και προελλαδίτης, πάρα πολύ λυπάμαι. Το όνομα Γραμμένος, βασικά εγώ το ξέρω από το Βόλο ότι είναι μεγάλο τζάκι. Μπορεί ο Μάγκας να είναι καταγωγή από εκεί και να κάπου να κουμπάει στην Αθήνα και απλά να μένει εδώ. Μετά το συστημένο... Γιατί ξέρω, είχαμε Γραμμένο, να μην πω σε ποια εταιρεία μέσα, χρόνια ο οποίος έπαιρνε πολλές χοντρές εργολαβίες. Πρέπει να είναι σόι αυτός ο κύριος. Μετά το συστημένο με τη σφαίρα που παρέλαβε ο κύριος Γραμμένος και μετά την επίσκεψη Μελισανίδη στον Πορτογάλο και την συνέβρεση Μελισανίδη Μαρινάκη, αν είδες, και τη συνύπαρξη του Παρπασάβα του γιου, εκείνο το δηλητήριο που μπήκε στην UEFA
και έφερε άλλους να τρομάξουν. Δεν έφτασε ο πατέρας του την αλητεία που έκανε, ήρθε και εκείνος με τους υπόλοιπους για να τρομάξουν, να καταπιέσουν εντελώς τον ΠΑΟΚ, τον Σαββίδη, να τον υποχρεώσουν να κάτσει κάτω, να τον εκτελέσουν. Μετά από όλα αυτά που σου είπα, άλλαξαν τα γράμματα. Έγινε τι έγινε με τον Ολυμπιακό, πήγε ο Αρετόπουλος, άλλαξε την κατάθεσή του. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει, ένα μάτς που δεν ξεκίνησε ποτέ. Ο στόχος του Μπαρμπασάβα αυτός ήταν. Σε τιμωρήσαν. Θέλετε καλά να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Σε τιμωρήσαν. Ας το έπαιρνε η ΑΕΚ. Έγινε και αυτό που έγινε με τον Κομίνη, τον Ποντίκη. Δεν κατάφεραν να σε κάνουν κακό, γιατί ο κόσμος ήταν Παναγία. Η Τούμπα ήταν εκκλησία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν κατάφεραν να σε κάνουν αυτό που κάναν κάθε χρόνο, να σε τιμωρήσουν λόγω κόσμου. Κατάλαβες. Και σου την κάνανε αλλιώς τη δουλειά. Οπωσδήποτε και θέλω να σταθώ και σε κάποιον άλλο κύριο, στον κύριο, πώς το είπα, Μπζαριανό, στον κύριο Μπζαριανό. Μπζαριανός, ναι, αυτός τον, ο Μπζαριανός. Γρηγόρη Μπζαριανό. Να σου πω λίγο, τον ήξερες αυτό, να. Αν τον ξέρω. Αυτό το πουλί. Τυχοδιώκτης ο πολιτικός. Από το Κουκουέ ξεκίνησε, από το συνασπισμό πέρασε, από τη διάσπαση του συνασπισμού με τον Κουβέλη πήγε, από τον Κουβέλη, καλά είπα Κουβέλη, ναι, γιατί έχω κι άλλο όνομα που λέγεται Κούβελα, άλλο είναι εκείνο. Από το ναι. Κουβέλι πέρασε. Τέλος 2-2. Δεν το δέστηκαν στο Τσιπρέικο, σε αυτό που είπε. Συγγνώμη λίγο, Ρεάλ Μαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, τέλος 2-2, τελικό σκορ. Κάποιος στο ραδιόφωνο στον αέρα είπε ότι το έπαιξε 2-2, μπράβο, τυχερός ήταν. Μπράβο, λοιπόν, σε καλή μεριά. Και έφτασε, αφού δεν το δέχτηκαν πλέον στο Τσιπρέικο, το διώξαν όλοι και οι κουκουέδες και οι ψευτοαριστεροί και οι καταλάθος οι υπόλοιποι. Έφτασε στο ποτάμι, τον πήρε το ποτάμι για να τον σώσει και βγήκε τώρα και μου πεινάξει πνά. Το όνομα του σωστά το έχει Ψαριανός. Ψάρεψε τόσα κόμματα, ψάρεψε, πέρασε από τόσα κανάλια και έφτασε εδώ στο ατύχημα του ποταμιού. Και τι περίμενε ένας που ατυχώς κυκλοφορούσε από εδώ και από εκεί για να ψάξει να βρει μια φωλιά να κάτσει. Δεν ξέρω. Ήταν σαντικότητα που το διώχναν όλοι και δεν πρέπει να βρει φωλιά. Μου έστειλε μήνυμα μόλις είπα, μόλις ενημέρωσα τον κόσμο γιατί είπε αυτό ο δεν υπάρχω για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μου έστειλε μήνυμα το παιδί, ήταν σε κάποια μονάδα ασφάλειας τέλος πάντων στην Αθήνα, να μην γινόμαστε αυτό. Και είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος κουτραδόρος, πάει στο μοναστηράκι και παίρνει σακούλες με κουλούρια κούτρα. Οπουδήποτε είχε κοινωνικές παρουσίες, πάντα φύτρωνε εκεί, ντεμέκ πολιτικός και στο πνεύμα. Εν τω μεταξύ και εμφανισιακά, άμα το δεις, είναι σαν σχολικό τροχονόμο, ρε φίλε. Για σχολικό τροχονόμο τον περάζει, δεν περάζει για βουλευτή. Ποιο τροχονόμο. Κατάλαβες. Για τη γωνία είναι με τα χέρια απλωμένα. Τέλος πάντων. Τέτοια μπάτα και τέτοιο σουλούπι έχει. Και θα τον βάλει στη γωνία με τα χέρια. Δεν είναι δυνατόν. Για να σταματήσουμε να διακομωδούμε λίγο το θέμα, γιατί είναι σοβαρό. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση προς όλους, να βγαίνει και να κάνει τέτοιες εμπιστικές δηλώσεις δημόσια 6 ημέρες πριν το τελικό σε έναν λαό. Ο οποίος είναι αγανακτισμένος, σκασμένος από το κλεμμένο ποτάδιμα που το έχουν κάνει. Για να βγει κάποιος να τον βρίσει, να βγει αυτός να παραπονεθεί και να δημιουργήσει καταστάσεις, να κάνει καμιά αγωγή. Αυτός το έκανε. Να τη δημοσιοποιήσει, να οι μπαοξίδες, οι κακοί κτλ., οι βάρβαροι και οι υβριστές, με είπαν αυτά και αυτά, με έβρισαν και γιατί τους το έκανε, λοιπόν. Τους κάνω αγωγή. Επειδή έρχονται εκλογές με τον τρόπο του, τσιμπάει να προκαλέσει τα νεύρα μας για να μας βρει μπροστά του. Επειδή, τα λοιπόν, παλικάρια έρχονται στην πλατεία Αριστοτέλους και λένε εγώ είμαι ο Μπζαράς, όπως είπα, ο Μπζαριανός. Ναι, ναι. Έλα στην πλατεία και πες εγώ είμαι ο Μπζαριανός ο Γρηγόρης. Κάτσε ένα καφενείο, να σε κεράσουμε καφέ και σε κάνουμε μετά έρωστα, να σε κάνουμε ντρόμους μετά. Όλοι αυτοί οι Βουτυράτη, οι Βιτάμ, Ψαριανοί και Σία, κάτι χαζογκόμενες που κάναν δηλώσεις για τον ΠΑΟ και τα αυτά, κάτι απόβλητα, κάτι κατακάθια, έχουνε την ευθυξία, έχουν τα κάκαλα να κυκλοφορήσουν στην πλατεία στο τέλος μόνοι τους. Ένα στόχο και σκοπό έχουν. Επειδή ο Σαββίδης δεν είναι από αυτούς που από την πίσω πόρτα και κάτω από το τραπέζι αμολάει φακελάκια, όσοι γαβγίζουν, οι περισσότεροι από αυτούς χτύπησαν πόρτα και επειδή βρήκαν τοίχο αντί για πόρτα, βγήκαν και είπαν αυτές τις αλητίες που είπανε. Μάλιστα. Αλλά από αλήτες αλητίες ακούσεις. Μάλιστα. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λέγε, Στέλιο. Θα ήθελα να πω για τα εισιτήρια. Πες για ένα τέταρτο ακόμα λίγο τις γραμμές. Ναι, 20... Και τρόπους επικοινωνίας. Τρόπους επικοινωνίας. Για ένα τεταρτάκι ακόμα, γεμάτο θα είμαστε εδώ πέρα.
Ναι, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Με από κινητό 6945 287 και 3 οχτάρια. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Και για αυτούς που είναι πιο πολύ των social media, μέσω Facebook, γράφετε στην αναζήτηση του Facebook Ασπρόμαυρες Πτήσεις στα ελληνικά. Κάνετε έτοιμα, εμείς σας αποδεχόμαστε και έχετε κι εσείς στην παρέα των Ασπρόμαυρων Πτήσεων, όπου έχει πάνω από 11.000 μέλη αυτή τη στιγμή. Ήθελα να πω για τα εισιτήρια του τελικού, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε χθες, σήμερα ήταν ανοιχτά τα εκδοτήρια από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ήταν μόνο, αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή όσοι είχαν διαρκείας σήμερα μπορούσαν να πάρουν εισιτήριο για τον τελικό. Αυτό θα ισχύει και για αύριο, αύριο δηλαδή όσοι έχουν εισιτήριο διαρκείας θα μπορούν να πάνε στην Τούμπα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ για να αγοράσουν εισιτήριο. Να πούμε ότι για να αγοράσουν εισιτήριο θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, την κάρτα διαρκείας τους και να έχουν και το ΆΜΚΑ μαζί τους. Νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό. Ισχύει. 100% γιατί οι άνθρωποι που δώσανε χρήματα και πήραν διαρκείας, πόσο να ήταν, 3-4 μάτς για τον ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, άντε μπορεί να πάρεις και τα ευρωπαϊκά. Εντάξει. Μπορεί να πάρεις και ποια ευρωπαϊκά. Τα προκριματικά που έπαιξες. Κάνε νύχτα. Ναι, είναι δίκαιο 100% εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι έδωσαν αρκετά χρήματα και δεν ήταν σχεδόν καθόλου ΠΑΟΚ, δεν πήγαν καθόλου στην Τούμπα. Να πούμε και τρία πραγματάκια τα οποία είναι σημαντικά. Η τιμή των εισιτηρίων. Των εισιτηρίων είναι από, μισό λεπτάκι, είναι 10, 15 και 25 ευρώ. Mm. Να πούμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ειδικό κιόσκι έξω από την θύρα 1, όπου μπορούν να πάνε όσοι πάρουν εισιτήριο να δηλώσουν συμμετοχή και να κατέβουν με λεωφορείο της ΠΑΕ στην Αθήνα. Να πούμε ότι αυτά τα λεωφορεία είναι μόνο για τους κατόχους διαρκείας, δηλαδή όσοι έχουν διαρκείες μπορούν να κατέβουν με τα συγκεκριμένα λεωφορεία. 45 ευρώ, είναι, που έλεγες. Η τιμή των 45 ευρώ. Mm. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των λεωφορείων και μπορεί. Ναι, είναι περιορισμένος ο αριθμός των λεωφορείων και θα τηρηθεί η χρονική σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Δεν ξέρουμε πόσα λεωφορεία είναι. Όχι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Άρα, όσοι φίλοι έχουν διαρκείας και πάνε μέχρι και αύριο που δόθηκε παράταση να πάρουν το εισιτήριο του υλικού με το διαρκείας τους. Καλά θα είναι να πάνε όσο πιο νωρίς γίνεται για να κλείσουν και θέση μόνο με 45 ευρώ πάνε έλα. Μόνο καλό είναι 45 ευρώ. Νομίζω ότι είναι καλό. 50 πες χοντρικά, 2,5 χιλιάρικα δηλαδή να πάει ένα λεωφορείο και να έρθει Αθήνα. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ακριβό είναι. Δεν ξέρω. Ναι ρε φίλε, 50 άτομα από 50 ευρώ. Ναι, 2 και κάτι. 2,5, 2,400, 2,300 ξέρω εγώ. Να πάει ένα λεωφορείο και να έρθει δηλαδή πόσο θα πάρει ο οδηγός. Θα πάρει 200 ευρώ άνθρωπος και 200 πετρέλα 400. Τι έβγαλε 2.000 το κάθε λεωφορείο. Κάνε το 20 ευρώ, 25 για το άτομο. Γιατί 45. Δεν το κατάλαβα. Ο άλλος ο αεξής θα ξυπνήσει να πούμε από το σπίτι του, θα βάλει να πούμε τη φόρμα του και το αθλητικό του το παπουτσάκι και με ένα 20 θα πάει από το μετρό να πούμε στο ΟΑΚΑ. Και ο ΠΑΟΚΙΣ θα πρέπει να φάει να πούμε 5 ώρες, θα πρέπει να ταξιδέψει, θα φάει στη μάπα, να κάτσει η Αθήνα να ξαναγυρίσει άλλες 5 ώρες, 11 ώρες δρόμο δηλαδή. Συν τα έξοδα μετακίνησης, συν. Μη βαράτε κι εσείς. Γιατί 45 ευρώ, δηλαδή 2,5 χιλιάρικα θέλει ένα λεωφορείο να πάει και να έρθει Αθήνα. Κάντε το 30 ευρώ. Ας βγάλει 1,5 χιλιάρικο, ξέρω εγώ, στο Πούλμαν. Τέλος πάντων. Να πούμε και κάτι τελευταίο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γραμμή, κράτα το. Πάμε λίγο στη γραμμή, συγγνώμη. Πάμε στη γραμμή, καλησπέρα. Συγγνώμη φίλε κιόλας. Καλησπέρα Τάσο. Γεια σου φίλε. Ναι, είμαι ο Γιώργος από Περιστέριο, παντός του ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο, πήρες εχθές. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται, όλα καλά. Καλά ρε εσύ Γιώργο. Τι ήθελα να πω, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το βόλεϊ. Στεναχωρηθήκαμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Αλλά δείξαμε και πολιτισμό. Γιατί οι Ολυμπιακοί και οι Αγγλίες που μας λένε Μάο Μάο και Ουγκάντα, ούτε τους πειράξαμε. Ενώ πέρσι που κάναμε το break,
θυμάστε το τι πετάξανε. Καρέκλες, λαβωμάνους, συμφώνια. Ό,τι είχαν πετάξανε εμείς. Μόνο, και την μόνο, πράγμα, μόνο την τσίτα του Ταρζάν δεν είδαμε μέσα στο κήπεδο. Έτσι ακριβώς. Τι να πεις, δείχνουμε τον πολιτισμό μας. Εντάξει, και είναι η Μάου Μάου, το ξέρουμε καλά. Έτσι ακριβώς. Ένα δεύτερο θέμα με όλα αυτά που λες με τα κομματόσκυλα. Δυστυχώς όσοι μπαίνουν στην πολιτική, Ζαγοράκης, Καλαφάτης, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι έχουν βγει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, παιδιά, για αυτούς ο Θεός είναι το χρήμα και ο αρχηγός, ο Μητσοτάκης τώρα. Δυστυχώς. Ναι. Και εντάξει, δεν υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, κρίμα. Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι μετά την ιδιότητα ποδοσφαιριστή, προέδρου κτλ. Κτλ. Έχεις την ανάγκη της επιβίωσης της δικιάς σου, της οικογένειάς σου κτλ. Αλλά κράτα λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή με το να βγεις, άσε με να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι, με το να βγεις, Θοδωρή, που στεναχωρέθηκα εγώ πραγματικά για τον Ζαγοράκη. Γιατί περίμενα να βγει να κάνει μία δήλωση τουλάχιστον. Όταν με αυτόν τον άνθρωπο συμπορευτήκαμε όλοι το 97, 98, 99, 2000, 2001, και τι λέω μωρέ. Όχι, το 2007-2008 έχω χαζέψει, ναι, έχω γυρίσει στο μάτι. 2007-2008-2009 και τα λοιπά. Ναι, ναι. Συμπορευτήκαμε, ονειρευτήκαμε, πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Όταν αυτός ο άνθρωπος μόνιασε ξανά όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, συσπήρωσε τους οπαδούς, γιατί δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Έτσι, όταν έβγαλε τον ΠΑΟΚ από την εντατική, που ανέπνεε με μηχανική υποστήριξη, και τα πρώτα δύο χρόνια με Γιάννη Παπαδόπουλο στα οικονομικά, όχι μόνο ξεχρέωσε 117 χρεωστικά φαξ, αλλά έβγαλε και πλεόνασμα. Ναι, ναι. Και η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά τα πρώτα δύο χρόνια οικονομικά. Μετά έγιναν διάφορες, πώς το είπαμε, κακοδιαχειρήσεις. Έτσι το έχω χαρακτηρίσει, έτσι το πω και εγώ. Μετά έγιναν διάφορες κακοδιαχειρήσεις, οι οποίες φέραν 75 σελίδες αποτέλεσμα. Καταδικαστικές ορκωτών λογιστών. Ναι. Από εκεί μετά άρχισε η Κατιούσα, αν θυμάσαι, και στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφυγε ο Σάντος, ο οποίος τι είχε ζητήσει τότε. Είχε ζητήσει τρεις ποδοσφαιριστές για την επόμενη χρονιά να σου πάρω το πρωτάθλημα σου. Έτοιμη ναι. ομάδα σου είχα. Με Κοντρέρας, Βιερίνια, Γκαρσία, Μαρσία κτλ. Σου μιλάω τώρα, Βιτόλους ναι. κτλ. Μουσλίμοβιτς, Ήβης κτλ. Άσε με ρε φίλε, σε παίρνω τρία παιχτάκια. Ναι. Και αν θυμάσαι, πούλησε ό,τι καλύτερο είχε σε επίθεση και άμυνα. Βιερίνια, Κοντρέρας. Ναι, μετά τελείωσε το πανηγύρι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που λατρεύτηκε όσο λίγοι στον ΠΑΟΚ, θεοποιήθηκε, στηρίχτηκε και πέρασε και καλά. Από αυτόν τον άνθρωπο περίμενα να βγει και να κάνει μία δήλωση. Ας είναι στέλεχος μιας δημοκρατίας, είναι ευρωβουλευτής της δημοκρατίας. Είσαι όμως. Μα είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ. Είσαι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Βγες και κάνε για τα μάτια του κόσμου, γιατί ναι. αύριο μεθαύριο θα ξαναζητήσει την ψήφο του ΠΑΟΚ. Τι έλατε, πώς θα πάτε στη Θεσσαλονίκη πάλι. Πώς θα ζητήσει να σε ψηφίσω, ρε Ζαγοράκη. Ρε Καλαφάτη, εσένα, πώς θα ζητήσει να σε ψηφίσω. Έτσι, ακριβώς. Όταν είσαι άπραγος τη στιγμή που εγώ καίγομαι και δίνω το δικό μου αγώνα. Ακριβώς. Επειδή ανήκει σε ένα κόμμα που ο αρχηγός της αμυντικής αντιπολίτευσης, ο Μίστερ Μπίν της Νέας Δημοκρατίας, είναι κουμπάρος με το Λουκουμόσκονη. Ναι, εννοείται. Και τον κάνει αβάντα και βγαίνει φωτογραφία με το κασκόλ του Ολυμπιακού, δηλωμένος γάβρος, και σου έχει πει ότι έχει βάλει πέτσινο γκολ. Κατάλαβες. Ναι, εννοείται. Τουλάχιστον βγες και πες, εγώ δεν είμαι τέλος από τον ΠΑΟΚΡΕΣΙΣ. Ακολουθώ, να πούμε, πολιτική τέλος πάντων πορεία. Εντάξει, ξεχάστε με. Αλλά τώρα μην με κάνεις τώρα και. Και αυτό που λες, έχεις δίκιο. Πώς πήγε τον Κούδα, πώς πήγε ο Γιώργος ο Κούδας. Για μένα δεν μ' άρεσαν αυτά εδώ που πήγανε. Είναι δυνατό. Και ο Δεμιτζάκης, ο Κούδας και ο Ορφανός και τα λοιπά. Και ο Σαλπικίδης δεν μ' άρεσε. Πολύ απογοητευτικά. Δεν μ' άρεσε που πήγανε. Εννοείται. Ευτυχώς έβγαλε ο σύλλογος του Βετεράνου. Το Βετεράνου έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν συμφωνεί. Πάλι καλά που έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Ο σύλλογος του Βετεράνου. Ήθελα ένα τελευταίο. Έχει γίνει 25-24 Μαρτίου από την εισαγγελία δίωξη για το Μαρινάκι. Για το λαθρεμπόριο, ναι. Ναρκωτικών, ναι. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τι έγινε αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω, αδερφέ. Πού είναι ο φίλος μας, τι θα γίνει με το φίλο μας. Δεν ξέρω, αδερφέ. Α τα πούνε τα site, οι εφημερίδες, αυτοί που κονομάνε. Εμείς δεν πάμε φυλακή τζάμπα και βέρεση. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή γίνεται κάποια. Δεν έχει παγώσει αυτό, όχι απλώς. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρουμε τίποτα. Κάτι, ο Άριος πάγωσε, το δικαίωσε. Ρε, που σταμα... ο Άριος πάγωσε, το δικαίωσε. Όχι ρε στον αέρα, όχι ρε. Ναι. Ο Άριος πάγωσε, το δικαίωσε τώρα τελευταία, κάτι τέτοια. Που βγήκε και πανηγύριζε ο Μπουμπούκος. Ήταν για Σαββίδια. Ρε, στο Twitter δεν βγήκε και πανηγύριζε ότι αθωώθηκε ο Μαρινάκης στον Άριο Πάγο. Ο Άδωνης δεν βγήκε και πανηγύριζε. Αυτός που... όχι γι' αυτό, δεν αθώθηκε γι' αυτό. Για κάτι άλλο που είχε πού κάνει. Πού να ξέρω, φίλε, 100, από 100 μεριές το κυνηγάνε. Πού να ξέρω τώρα. Ναι, δηλαδή, καταντήσαμε να αφήσουμε να αφήνουμε τις γκολάρες, τα πέναλτι και τις ματσάρες μέσα στο χόρτο και να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια. Δεν είμαι δικαστικός, ρε φίλε. Για να το δούμε λίγο. Ραδιοφωνικός παραγωγός, Παύλο Οπαδός είμαι. Σωστό. Δεν είμαι αεροπαγίτης. Έβγαλε και ανακοίνωση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε φέτος που δεν έχει Champions League θα χώσει λεφτά που θα διώξει όλη την ομάδα αυτός. Να δούμε. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Έγινε πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Να σε καλά. Από το Περιστέρι Αττικής. Φανατικός ακροάτης. Ωραίος ο Γιώργος. Μ' αρέσει. Πάμε και στον τελευταίο για σήμερα, φίλο. Μην καλείτε οι υπόλοιποι. Έχουμε 4 λεπτά γεμάτα. Έχουμε να διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ για τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, για τον Σέργο, για τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι και τα ΜΕΑ. Μοιάζομαι ειδικές ανάγκες εγώ. Ναι, πατάω. Ναι, φίλε μου. Κουφός, τυφλός δεν είμαι. Προπατάω. Πόδια, χέρια έχω, ναι. Τρέχω, μια χαρά είμαι. Ωραία. Απλώς έχω μια ψυχιατρική γνωμάτες που γράφει. Ναι. Είμαι ανίκανος διοποριστικό για κάθε εργασία. Μάλιστα. Και διπολική για... το διαβάσω όλο, επιτρέπετε. Πες το. Αφού έχεις το χαρτί, αφού έχεις το χαρτί. Αλλά είπα, έφυγα σήμερα και με λένε, πας λέει είσαι τρελός. Ενώ δεν είμαι τρελός. Δεν φαίνεσαι για τρελός, δε φίλε. Κάτσε δεν πάλι κάναμε. Έχω πάει σε όλα τα παιχνίδια, πήγα και με το Ολυμπιακό, πήγα και με την ΑΕΚ. Μια χαρά μιλάς. Ναι, αλλά το χαρτί που τους έδωσα σήμερα και διαβάσανε, με λέει διπολική διαταραχή. Χαμηλή λέει λειτουργικότητα, η θεραπεία σου λέει απόκριση χορηγείται, λέει στο... Μ' ακούτε? Σε ακούμε, σε ακούμε. Το όνομά σου πώς είναι? Σπύρος. Έλα ρε Σπύρο. Εσύ νιώθεις καλά, αγόρι μου, σαν άνθρωπος. Νιώθεις καλά σαν άνθρωπος. Μια χαρά. Έχω ένα τροχαίο ατύχημα πριν το 2006. Μάλιστα. Λοιπόν, ψυχιατρική εξέταση βρέθηκε ότι υπάρχει από οργανική διαταραχή, τις οποίες προήλθε από τροχαίο ατύχημα. Σπασμένα. Λοιπόν, βράδυ εγκεφαλική. Και η νόσου και η δυσλειτουργία του, τα σίγμα, ναι, τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά ιατρικά. Πού θες να καταλήξεις, θες να κάνεις να πιεις κανένα καφέ με τον Ψαριανό? Δεν είναι ψυχο... να σε κλείσω να τεμούμε τον Ψαριανό να πιεις κανένα καφέ, γουστάρεις? Όχι. Να σε κλείσω να πιεις κανένα καφέ με τον Ψαριανό, τον βουλευτή από το ποτάμι που έκανε τους παοξίδες, τι θες? Ναι, έβγαλε και αυτός που τα διάβασε, αυτός που πατήσετε. Να σε κλείσω ένα τεμπουδάκι. Να σε κλείσω ένα τεμπού να του το διαβάσεις εκεί, να τον πεις να δώσε πω εγώ τώρα αυτό το χαρτί τι λέει. Αυτός θα ξέρει, είναι και βουλευτής, θα πεις επιστημονικά. Ναι, πού θες να καταλήξεις ρε Καρτάση? Αυτό με στείλανε πακέτα από την ΠΑΕΠΑ. Λέει, παλικάρι μου λέει, γράφει ψυχομαθητική. Στάσου ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Και λέει τέτοια ναι, άτομα. Πώς έστειλα, δηλαδή, εσύ πήγες να πάρεις εισιτήριο και σε είπαν ότι έχεις. Δηλαδή τα χάρτια μου, εγώ δεν μπορώ να τα πάω για να κατέβω. Άλλο λέω ρε Καρτάση μου. Πήγες δηλαδή και να πάρεις εισιτήριο και τι σου είπανε? Ότι έχεις, παίρνεις ψυχοφάρμακα, ξέρω εγώ, και απαγορεύεται να πας. Ναι, αυτή. Και πού το ξέρανε στην ΠΑΕΡΕ, φίλε, ότι παίρνεις ψυχοφάρμακα εσύ? Όταν πήγα να βγάλω διαρκεία δεν με τα ρωτήσαν αυτά. Με λέει είμαι 67%, πάρε, πλήρωσε το διαρκεία σου. Το πλήρωσα. Ναι, τώρα, τώρα επειδή πήγες να πάρεις με μειωμένο λόγω αναπηρίας. Ναι, αλλά τώρα λέει, μας έφερε στο άγχο και διαβάζουμε λέει, αυτή την απόφαση. 18 είναι αυτή η απόφαση. Ναι, και εσύ μου ρε γαμώ την τρέλα σου, 10 ευρώ έχει το εισιτήριο μου. Έλατε, θα σκάσω. Και πήγες να πάρεις, δηλαδή δεν το πάρεις 3 ευρώ, δεν θα πάρεις εισιτήριο για τελικό. Όχι, παλικάρι μου. Τότε. Για αυτή δεν καταλάβανε καλά. Βρε αυτή μια χαρά κατάλαβα, αφού τους έδειξε το χαρτί ότι έχεις αναπηρία λες. Μπορεί να είναι ναι, το, ναι, ναι. Άμα πήγαινες... το διαρκείας είναι. Το διαρκείας μπορεί να δηλώνει ότι έχει. Αλλά αυτή ήταν ότι έχω ψυχομαγκευτική αγωγή. Και πώς μου δώσετε διαρκείας πες ρε φίλε. Ναι. Πώς μου δώσετε διαρκείας πες τότε αφού δεν είμαι καλά. Πώς μου δώσετε διαρκείας. Από τη στιγμή που έχεις διαρκείας έπρεπε να πάρεις και εισιτήριο. Αυτό σου είπα. Όταν ήμουν 67% για να σπίτηκα την απόφαση λέω. Ναι, δεν έγραφε όμως αυτά που γράφει λέει, τώρα λέει η απόφαση. Α, εσύ πέρασες, μήπως πέρασες επιτροπή άλλη φορά. Πέρασες επιτροπή και πάνε και με βγάλαν άλλη. Α, σε βγάλαν άλλη απόφαση. Σε βγάλαν. Πάνε, μπράβο, μπράβο. Εγώ μια χαρά σε ακούω, ρε Καρτάση πάντως. Αρχηγέ μου, να με δεις μια χαρά. Εγώ με ξέρει και ο Ζαγκόρα, όλοι με ξέρουν. Εσύ, να σε κλείσω να τεμούν τον Ψαριανό να πιει ένα καφέ. Του Ψαριανό? Ναι. Δεν θέλω να το ζωγραφιστώ. Ε? Όχι. Κάνε μου τη χάρη, ρε Καρτάση, σε παρακαλώ.
Σε παρακαλώ, να του δείξει το χαρτί. Τον πει έλα εδώ. Να τον πει έλα εδώ. Έλα εδώ. Εγώ δεν είμαι πες τον πολύ καλά. Να πάρει και το χαρτί, διάβασε εσύ που είσαι γραμματιζούμενο. Έτσι. Να τον πει να πούμε έτσι όμορφα, ωραία, πέντε πραγματάκια, πιούμε ένα καφέ. Πες, θα σε κεράσω και από τη φούρνα, βουτήξει μέσα. Και τι σημαίνει μικρή απόκριση η θεραπεία, μου λέει, σε χαμηλή λειτουργικότητα κεφάλου. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό άμα το πει, να ξέρει. Αυτό θα σου κεράσει τον καφέ, καντάζει και θα φύγει. Πάει σε break, καλή δύναμη. Μιλάμε, πάλι. Μισό λίγο, μην κλείνει. Μισό λίγο, μην κλείνει. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι, αδερφέ, κάνε μου λίγο τη χάρη. Θέλει ένας φίλος να σε ρωτήσει κάτι. Ας με ρωτήσω τι θέλει. Μισό λεπτάκι, κάνε μου τη χάρη. Πόσο χρονών είσαι? Του 75 γίνεται 42. Τι νέο παιδί είσαι, ρε Καρτάση. Ναι. Και από ποια περιοχή είσαι? Δυτικές Ενικίες, Ξηροκλίνη, Απελόγηπη. Δικός μας είσαι. Πάρε λίγο ένα φίλο λίγο που θέλει να σε ρωτήσει δύο πραγματάκια. Πώς είναι το μικρό σου, Καλησπέρα. Πώς είναι το μικρό σου? Σπύρος. Σπύρο. Καλησπέρα, ο Γιώργος της Μοσταγόρας. Καλησπέρα. Σας ακούω τώρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Σας ακούω τώρα, είμαι στο δρόμο. Ναι. Καταρχάς, παρενθετικά να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δράμα του περιφερειακού. Με την ταλίκα που δίπλωσε. Από την ταλίκα που τώρα πριν από λίγο την βρήκα εγώ, εγκρινούσα από δυτικά τώρα ανατολικά και την βρήκα το γερανό απέναντι. Δηλαδή, έξω το τούνελ, Γιώργο, είναι. Ναι, είχε γίνει προφανώς χαμός, γιατί τώρα εγώ πριν μισή ώρα που πέρασα γινόταν πανικός. Αυτό έχει 3 ώρες που γίνεται. Δηλαδή φεύγω από τούμπα, περνάω τούνελ, πριν στρίψω για Απηλαία, εκεί έγινε. Ναι, εκεί ήταν. Αλλά μάλιστα. Τι πήραν τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα μάλιστα. Καλά. Ωραία. Τώρα πριν από 10 λεπτά έγινε. Ωραία. Έλα, Γιώργο. Που πήγαινα δυτικά τώρα την είδα, διπλωμένη ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, θέλω λίγο. Μ' ακούς καταρχάς, έτσι. Ναι, σε ακούω. Σπύρο, θέλω να πεις αυτό που συζητάτε τόση ώρα. Γιατί δεν το πιάσα καλά. Όχι πολύ ωραία, τι λεπτά με τον Τάση είναι ότι εσύ, άκουσε με λίγο, εσύ πήρες διαρκεία στο ξεκίνημα της χρονιάς και τους πήγες χαρτί ότι έχεις πρόβλημα. Πες μου λίγο, δεν το καταλαβαίνω. Το χαρτί που βρισκόμουν στο διαρκείας ήταν του 12 μέχρι το 17. Εγώ έβγαλα απόφαση μέχρι το 20. Το χαρτί που πήγε αρχικά ήταν από το 12 μέχρι το 17 η απόφαση. Και μετά έβγαλε απόφαση από το 17 μέχρι το 20. Όχι, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν ξανασυναντήσει αυτό. Λέω τώρα, εγώ από περιέργεια ρωτάω και μέχρι εκεί που μπορείς να πεις, έτσι, δεν θέλω να μπω σε προσωπικά δεδομένα μέσα. Ναι. Αλλά θέλω να καταλάβω κάτι, εσύ πήγες το καλοκαίρι, επίτρεψέ μου, άκουσε. Πήγες το καλοκαίρι, Βασίλη, θέλω να μ' ακούνε λίγο Σπύρος δυνατά, γιατί δεν είναι πολύ καλή γραμμή. Εσύ πήγες το καλοκαίρι να πάρεις διαρκείας και πήγες με χαρτί ότι έχεις πρόβλημα. Έγραφε το χαρτί, τα έχω μπροστά μου και τα δύο. Το καλοκαίρι, ναι. Το χαρτί έγραφε ψυχιατρική γνωμάτευση, πάθη από οργανικό ψυχοσύντρομο. Μόνο αυτό. Ωραία, ούτε καταλάβασε τίποτα, ούτε με ρωτήσα τίποτα του ΠΑΕ. Και τώρα που πήγα και δεν ήταν απαραίτητο. Εγώ συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη, να γυρώσω γιατί θέλω να κάνω την άλλη μαύτα. Δεν θέλω να ξαναπεί τη γνωμάτευση. Θέλω να μου πει γιατί πήγε με το χαρτί να βγάλει διαρκεία. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως επειδή αν έχει αναπηρία είναι πιο φτηνό. Ναι, αυτό θέλω να μάθω, αυτό ρωτάω τόση ώρα. Δεν έχω το πρόβλημα, έχω λεφτά. Ρε Σπύρο, άλλο ρωτάω. Άλλο σε ρωτάει, ρε Σπύρο. Πήγες το καλοκαίρι να βγάλεις διαρκείας. Ναι. Σε ποια θύρα? 7. Να το πάμε με ένα-ένα. Στην 7 λοιπόν, λέει. Και το χαρτί αυτό γιατί το είχες μαζί σου, γιατί το έδειξες? Γιατί το έδειξα. Το ζητάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ. Για το ΠΑΟΚ και πιο φθηνά το πήρα 20 ευρώ, δεν θυμάμαι, 15 ευρώ. Μισό λεπτό, δηλαδή λέει κάπου ότι όταν κάποιος έχει πρόβλημα... Για τα αμέα είναι στη θύρα 7 και στη θύρα 4 και τα αμέα. Δεν το ήξερα, αυτό το μαθαίνω τώρα. Όσοι έχουν πρόβλημα... Τα ξέρω τα σου. Συγγνώμη λίγο, χθες έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που λέει διευκρινίζεται πως λόγω περιορισμένου αριθμού αμέα πάνω από 66% αναπηρία με καροτσάκι. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο τάδε email τέλος πάντων κτλ. Ναι, αυτό είναι. Εκεί θα πήγαινα στο τέλος. Εκεί θα πήγαινα για το τελικό. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά εσύ έχεις μια μορφή αναπηρίας όπου στο διαρκείας η ΠΑΕ, η ΧΠΑΕ, έτσι τώρα δεν είναι το θέμα μου ο ΠΑΟΚ, η ΧΠΑΕ είναι αυτή τη στιγμή, σου λέει εσένα ότι επειδή έχεις αυτό το πρόβλημα, αυτή την αναπηρία, παίρνεις πιο φθηνό το διαρκείας, έτσι. Ναι. Είναι έτσι, καλά το πήγα μέχρι εδώ. Ναι. Ωραία, αυτό είναι το α, το λύσαμε. Το β τώρα. Εσύ πήγες να πάρεις εισιτήριο για τον τελικό. Με γνωμάτευση του 18.
Αυτό δεν λες τον Τάσο τώρα, ότι πήγες να πάρεις εισιτήριο για τον τελικό. Ναι. Και δεν του δώσανε. Ότι η γνωμάτευσή σου, έχεις χαμηλή λειτουργικότητα, η θεραπεία που κάνεις, δεν σου ψυχοφαρμακευτική αγωγή και υποπαρακολούθηση με μικρή απόκριση στη θεραπεία, με χαμηλή λειτουργικότητα κεφάλου, μετά από το αντίγμα και στην Αφή και κάτι άλλο. Ξέρεις, έχω μιλήσει και στο ραδιόφωνο μέχρι τώρα. Ναι, αγόρι μου, ναι, μια χαρά τα συζητάμε, καταλαβαίνω τι λες. Δεν θέλω να μου πεις την γραφεία. Το χαρτί, είπα σου πω, καλά, το καλοκαίρι λέω, σας έφερα άλλο χαρτί, κοίτα όλα καλά. Έγραφε μόνο οργανικό ψυχοσύντρομο. Δεν λέω, σας έφερα ότι γράφει και αυτό εδώ πέρα και στην Αφρική και κάτι παραπάνω, μαρμελάδες, μισθάντες, έχω τρελαθεί, δεν είμαι καλά, δεν με δίνουν εισιτήριο, δεν με παίρνουν. Ναι ρε παιδί μου, δεν σου δώσε εισιτήριο γιατί αυτό το καινούργιο χαρτί που πήγες λέει ότι έχεις, ότι το πρόβλημά σου αυξήθηκε. Και ότι είμαι στη συνεχής φαρμακευτική αγωγή. Αγωγή. Ωραία. Εδώ και ποιος... πήγα το καλοκαίρι και πλήρωσα, θα πεις δικά το πόσο πούσα, 50 λίγο πιστεύω παραπάνω. Ναι. Γιώργο, εγώ πώς το εξέλαβα, να πω λίγο κάτι. Ο φίλος είχε ιατρική γνωμάτευση από επιτροπή από το 2012 έως το 2017. Συγγνώμη λίγο, Σπύρο, επέτρεψε μου, ένα λεπτό. Ναι, είχε ιατρική γνωμάτευση από επιτροπή από το 2012 έως το 2017. Πενταετία, η σεζόν φέτος είναι 2017-18. Όταν πήγε και πήρε λοιπόν το διαρκείας, είχε μια αρχική γνωμάτευση η οποία επέτρεπε να πάρει διαρκείας εισιτήριο. Όταν πέρασε επιτροπή τώρα και έχει νέα γνωμάτευση. Αυτό που λέει ότι διακατέχεται... Πότε πέρασε, Σπύρο? Πέρασε το Φεβρουάριο. Να αυτό. Το Φεβρουάριο, ναι. Πήγε λοιπόν τη νέα γνωμάτευση, η οποία κατά την άποψη των ανθρώπων της ΠΑΕ απαγορεύεται να πηγαίνει στο κήπεδο. Με αυτό που γράφει μέσα. Κατάλαβες, αυτό έγινε. Απαγορεύεται τώρα όμως, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα επιτρέπονταν. Μα είχε άλλο πόρισμα. Μισό λεπτό. Ναι, από το Φεβρουάριο και μετά ο Σπύρος μπορούσε να πάει στο κήπεδο. Όχι. Κανονικά όχι. Αλλά κανονικά αυτό... δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε, αλλά πού να το ξέρουν, ρε φίλε, στην ΠΑΕ. Έπρεπε ο Σπύρος να πάει να το πει. Κατάλαβες πως είναι η βάση τώρα. Ενώ τώρα για το μάτι, για το τελικό... Για το τελικό... Για το τελικό... Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί ρε φίλε τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ξέρει ποιος περνάει επιτροπή και αν αλλάζει από όλα. Περίμενε, με δίνουν διαρκείας με άλλα γράμματα που γράφει το κράτος το ίδιο. Περίμενε τώρα γιατί... Και είναι γνωματεύσεις του ΑΧΕΠΑ και η μία και οι δύο. Από κρατικό νοσοκομείο. Όχι από τώρα γιατί πήγες καινούριο χαρτί, αφού πριν από ένα μήνα, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με, τη, ξέρω εγώ, με το Ολυμπιακό στην Τούμπα, κανονικά... εσύ θα μπορούσε να είσαι μέσα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε. Ναι, δεν έπρεπε, αυτό λέω τώρα εγώ. Αλλά... Τώρα γιατί πήγε καινούργιο χαρτί. Γιατί έπρεπε με το διαρκείας να πάρει εισιτήριο για το τελικό. Ναι, αυτό λέω. Για να πάρει πιο φθηνό εισιτήριο έδειξε την γνωμάτευση της αναπηρίας. 31, την παλιά. Όχι, την καινούργια. Έδειξε την καινούργια. Άρα, του 17, άρα έφαγε το κεφάλι του. Έφαγε το κεφάλι. Αν έδειξε την παλιά, θα έπαιρνε. Έκανε το σωστό, έπαιρνε. Αλλά έφαγε το κεφάλι. Όχι, είχαμε ζητήσει καινούργια. Ναι. Με λέγα κάτσε, 17 έλειξε, 18 μετά με λέγα πού είναι. Αυτό λέμε ρε Σπύρο, αν έδειξες την παλιά που πήρες το διαρκείας, θα έπαιρνες. Όχι, θα με ζητούσαν την καινούργια. Άντε πάλι. Όχι, Τάσο, ζήτησαν την καινούργια. Θα τη ζητούσαν την καινούργια. Απλά ξέρεις τι. Ο Σπύρος. Πέρασε επιτροπή το 18. Εγώ σε βλέπω μια χαρά πάντως τώρα, χαζομάρες λένε. Ακούστε με που θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν είναι το θέμα για μένα τυπικό. Είναι στην ουσία. Το τυπικό είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Ότι ο Σπύρος για το τελικό δεν είναι ικανός. Δεν του επιτρέπεται να πάει. Δεν είναι ικανός να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι ή να πάει στην Αθήνα, έτσι. Σωστά, ορθά. Ορθά, πολύ ορθά. Αλλά ο Σπύρος επιτρέπονταν να είναι μέσα στην Τούπα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον, ή τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό όμως πού να το ξέρουν όμως την ΠΑΕ. Πότε γίνανε αυτά τα παιχνίδια. Αυτά έχει 2 μήνες που γίνανε. Ναι. Έγιναν δηλαδή Φεβρουάριο. Δεν λέω ότι λέω πώς είναι τα πράγματα. Βέβαια είναι τα πράγματα. Αυτό κανονικά τώρα ή έπρεπε. Πού να ξέρουν τώρα και η Επιτροπή να ξέρουν τέτοια διαρκεία ζώα. Ο Σπύρος μπορεί να ήταν αυτός. Σπύρος, δεν θα το πει το παρεξηγήσεις, παραδειγματικά σε αναφέρω. Ο Σπύρος θα μπορούσε να είναι αυτός που πέταξε το ρολό ή που πέταξε. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι Σπύρος. Εκείνος που το πέταξε είναι Νίκος. Αλλά λέω παραδειγματικά τώρα. Θα μπορούσε να είναι αυτός που θα μπορούσε, που θα έριχνε το, πώς το λένε, το ρολό. Είναι μια πέτρα. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι.
Όπως ο Σπύρος μπορεί να είναι αυτός που μπορεί να πιει άνετα ένα καφέ στην Αριστοτέλους με τον κύριο Ψαριανό. Ναι, και με τον κύριο Ψαριανό και οποιοδήποτε. Και απλά εγώ λέω, οποιοδήποτε. Λέω, μιλάω για την ουσία αυτή τη στιγμή και για το πώς είναι τα πράγματα με αφορμή αυτό που είπε ο Σπύρος. Γι' αυτό θέλησα να κάνω την παρέμβαση. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα μικρό κομματάκι του παζλ για αυτά που συμβαίνουν. Μάλιστα. Όχι τώρα, δεν λέω ότι ο Σπύρος στέει. Ναι. Απλά λέω πώς είναι τα πράγματα και τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Έγινε και ο Σπύρος τώρα, γιατί εγώ από την αρχή το κατάλαβα τον Σπύρο, ότι στεναχωρήθηκε που δεν του δώσαν εισιτήριο για το τελικό. Λογικό είναι. Αυτό κατάλαβα, γι' αυτό έκανα την παρέμβαση. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό τον λόγο. Ναι. Το χαρτί αυτό λοιπόν που έχεις όμως Σπύρο από το ΑΧΕΠΑ, προφανώς λέει ότι ναι, αλλά ήταν καινούργια αυτή η Σπύρο, το Φεβρουάριο ήταν. Πενταετία με δεύτερο το 12 μέχρι το 17 και από το 18 με δώσαμε μέχρι το 20 δυομισθιαετία, τριετία σύμβολο. Ναι, το χαρτί αυτό όμως ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορείς, προφανώς δεν ξέρω τώρα, εγώ ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός είμαι, ούτε καθηγητής πανεπιστημίου με ειδικότητα, με αυτή την ειδικότητα είμαι. Απλά λέω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το τελικό ο Σπύρος με το καινούριο χαρτί που πήρε το Φεβράριο. Μάλιστα. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ όμως θα μπορούσε να είναι μέσα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Μάλιστα. Αυτά, μην πεις τίποτα παραπάνω. Παιδιά, αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα. Άλλοι δεν παίρνουν φάρμακα και πάνε στο γη. Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω γιατί θα κάνει και Διάννη Μικοτάσος. Λοιπόν, άλλοι δεν παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές πάνε στα γήπεδά τους. Να δούμε τον αγώνα. Πάρα πολύ. Σπυρό. Σπύρο, θέλω ένα βράδυ να έρθεις εδώ. Εγώ είναι εξαίρεση που αυτό. Θέλω ένα βράδυ να έρθεις εδώ να κάνουμε κουμπί μαζί, παρέα. Ναι, ναι, νομίζω με τον Τάσο θα έχει ένα καλό δίδυμο. Πάρα πολύ καλό. Να πεις αυτά και ο Τάσος να είναι εκεί, να είναι, πώς το λένε, ο συμπαραγωγός. Και έτσι, και θα κανονίσω ραντεβού με τον κύριο Ψαριανό να πιεις καφεδάκι εγώ στο εγγυό μου από τώρα. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο. Καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο. Καλό βράδυ. Γεια σου Γιώργο. Τάσο. Έλα. Κύριε Τάσο λοιπόν, σας αφήνω κάνει εκπομπή, κουρεύτηκες. Σπύρο, τώρα χωρίς πλάκα. Θυμάμαι ακόμα τη μοναστήρι με τις μαϊλάδες που είχες. Άκου λίγο καρτάση μου. Έλα, εγώ σε ακούω μια χαρά αδερφέ, πέρα από τη συζήτηση που κάναμε και λίγο το κάναμε και λίγο καλαμπούρι και λίγο αυτό έτσι μέσα σε πλαίσια. Εγώ σε ακούω μια χαρά λογικότατο άνθρωπο. Έτσι. Τώρα τη γράφει το χαρτί, εγώ με έναν άνθρωπο που ακούω, σε ακούω πολύ, πολύ πιο καλά από όλους όσους έχουν μιλήσει σήμερα. Ειλικρινά σου μιλάω. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά, να έρθεις ένα βράδυ, όχι το επόμενο Σάββατο, είναι ο τελικός. Την Κυριακή, άμα θες την επόμενη, έλα εδώ 10 η ώρα το βράδυ, να σε γνωρίσω από κοντά και να κάτσω να τα πούμε καλύτερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Σπύρο, καλό σου βράδυ. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, επειδή ξεφύγαμε λίγο έτσι, πέρασε για ένα ταρτάκι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άλλο ένα βράδυ το ζερίμιζε εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας στην Ανατολική Στράκης 63 με τηλέφωνο 2311-242-153 για ρεζερβέ αλλά και για παραγγελίες για το σπίτι σας. Υπέροχοι μεζέδες, μοναδικές γεύσεις. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοιους εκλεκτούς και σπάνιους μεζέδες. Μία επίσκεψη Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ζήκο της Τούμπας, στο φίλο τον Αρίστο. Θα σας πείσει για τα λεγόμενά μας. Να ευχαριστήσουμε όλο το ακροτήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένοι όλοι οι φίλοι μας άλλο ένα βράδυ εδώ σε 107,4 στον FM. Το Βασίλη τον Καβαδία που ήταν πολύτιμο συνεργάτη σαν βράδυ. Για άλλο ένα βράδυ το Στέλιο του Παπαντονίου. Τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για όσους δεν ενημερωθήκατε, η ΑΕ κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, το τρίτο στην ιστορία της. Πανηγύρια ξανά για τους φίλους της ΑΕΚ στην Αθήνα μετά το χάρτινο του χθεσινού. Η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθανε 2-2. Ο ΠΑΟΚ Μπουλκουμέ στο βόλεϊ 0-3. Τετάρτη θα δώσει τη δική του μάχη μέσα στο Ρέντι. Μήπως και πάρει κάποια νίκη και έχει νέες ελπίδες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, παιδιά, με τον τελικό. 8.30 είναι ο τελικός, 10 ξεκινάμε εμείς. Προφανώς δεν ξέρω, θα συνοηθούμε εδώ με τον Γιώργο τον Ζαγόρα, με τα παιδιά εδώ, με τη διεύθυνση του σταθμού και θα σας ενημερώσουμε μέσω της ομάδας μας στο Facebook, στις πρώτες πτήσεις, για το πώς θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα της εκπομπής στο επόμενο Σουκού. Από τις πρώτες πτήσεις, Στάσου Τρέγια Ιατρόπουλου, Στέλιο Παντανίου και Βασίλη Καβαδία και από όλο το Λίμπερο να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Αουφίντες σε όλους σας.